Γεια χαρά! Ο Θάνος Μπούπας είναι σήμερα στον ήχο. Η Χριστιά Μαμανιάτη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πριν ξεκινήσουμε, δεν είμαι υποχρεωμένος, γιατί άμα είμαι υποχρεωμένος, δεν θα το έκανα. Το κάνω μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ όλους εσάς που την Παρασκευή το βράδυ ήρθατε σε αυτό το ωραίο μαγαζί στα Μπηλίσια. Γνωριστήκαμε, ακούσαμε μια πολύ καλή μουσική μέχρι τις 3 ώρα το βράδυ. Σας ευχαριστώ, επαναλαμβάνω, όχι από υποχρέωση. Άμα ήταν από υποχρέωση, δεν θα το έκανα. Σας ευχαριστώ γιατί το νιώθω. Πάμε, ξεκινάμε. Έλα, φίλε. Ναι. Εσύ είσαι. Απόστολος του ΑΕΚ. Απόστολος του Επίδετος, πώς είναι. Γκούμπας. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, για τα χτες. Game over. Και αλλιώς, ειδοποίησε. Εντάξει είμαστε. Ξαναρίξω. Game over. Μετά τι είπες. Game over. Κάνε διακοπές, γιατί ρε. Ειδοποίησε. Μα ακούσε τώρα. Ειδοποίησε. Ποιος. Ποιος. Ναι. Ο Μελισάν. Ποιος. Τι ειδοποίησε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε γολιανά. Πάμε να χθες. Λοιπόν, ότι δύο πράγματα είναι άπειρα στον κόσμο. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Το ένα είναι το σύμπαν, όντως είναι άπειρο. Και το άλλο είναι η ανθρώπινη πλακία. Στον Βλάκα δεν μπορείς να του βάλεις μυαλό. Με τίποτα. Με καλή δύναμη. Πάμε λοιπόν στα χθες, γιατί ακούω μεζούρες, παραμεζούρες, μετρήματα, αστυνομίες. Από εδώ και από εκεί. Οι ΑΕΓΡΕ μάγκες εχθές δεν έκανε έσταση κατά του παιχνιδιού να το πάρει στα χαρτιά. Δηλαδή πώς θα να το πούμε. Το λέμε, μιλάμε. Μ' ακούς Γιώργο. Σιακώ. Μπράβο. Έκανε ένσταση, υπέδειξε στον διαιτητή για ένα που είδε. Τι είδε. Όποιος βλέπει μπάλα, όποιος δεν ξέρει ότι το πρώτο πράγμα που κάνει ένας θεματοφύλακας ή το πρώτο πράγμα που πας όταν πας για να βγει είναι να έχεις επαφή με τα δοκάρια. Το είδαν αυτό στην ΑΕΚ και βάλαν τα γέλια χτες. Καλό λοιπόν τον διαιτητή και του λένε έλα. Όπα, μην πάρεις μονόδρομο, να κάνω μια ερώτηση εγώ έτσι. Ναι, βέβαια, ακούω. Ποιος θα ανακάλυψε λοιπόν αυτό, ο Αθανασιάδης ή ο Καραβλός. Έχει σημασία. Όχι, θέλω να πω το εξής. Έχει σημασία. Και στην Αγγλία. Βράκουσε με λίγο, τι έχει σημασία. Είπες. Δεν έχει καμία σημασία για είπες, μένα. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Άλλο εσύ λέω. Το ξέρεις, ήσουν εκεί. Γιατί μην διακόπτεις. Ναι. Είπες προηγουμένως ότι σε όλα τα παιχνίδια πάνε τερματοφύλακες και μετά τα δοκάρια. Ναι. Όλο αυτό και εδώ το προηγούμενο. Γιατί δεν το έχει πάρει χαμπάρι τερματοφύλακας. Ήταν ο Θασιάρης ο έξυπνος. Εγώ αυτό που ξέρω από την ΑΕΚ είναι το ο ΡΟΑ. Ο ΡΟΑ είναι ο βοηθός που φυλάει τη ΣΑΕ. Αυτό γνωρίζω και έβαλε το τέλειο άνθρωπο. Άλλο σου λέω, άλλο μου λες. Ναι, τι μου λες. Άκου φίλε. Ξαναπέστο μου. Η ιστορία είναι καρφωτή. Δηλαδή το ξέρα. Δεν το ξέρει η ΑΕΚ. Το σφυρίξαμε. Είναι καρφωτή η ιστορία. Ξέρω εγώ ποιο πιθανό να το σφυρίξε. Ένα άνθρωπο που μπήκε στο γήπεδο και κανένα δεν τον περίμενε. Δεν θα πω όνομα. Όποιο καταλάβει, κατάλαβε. Ωραία. Λοιπόν. Ακόμα και έτσι να ήταν. Συμφωνώ μαζί σου. Ακόμα και έτσι ήταν. Πάμε ότι είναι καρφωτή. Πόσο θέλει για να αλλάξουν τα δοκάρια. Πόσο θέλει. Ναι, πόσο θέλει για σένα. Κάτε άρτο. Πάμε να πλάγει το δοκάρι. Πόσο θέλει. Πλάκα μου κάνει μόνο. Δεν είναι σοβαρή ζήτηση αυτό που κάνουμε, φίλε. Όταν μου λε πόσο θέλει να αλλάξω τα δοκάρια. Για το μου το λέω αυτό, γιατί στην Αγγλία τρεις μήνες σε match championship υπάρχουν ψάχτο. Είναι γνωστό βλέπει, έχει αναρτηθεί. Πριν τρεις μήνες αλλάχτηκαν τα δοκάρια μέσα σε 25 λεπτά. Ναι, άκουσα με για να τελειώνουμε. Ναι, άκουσα με για να τελειώνουμε. Έτσι, κάμε με τσάπες οι άνθρωποι. Ναι, άκουσα με λοιπόν να τελειώνουμε. Ναι. Αυτό είναι γεγονός, τα δοκάρια ήταν και 2 έως 5, ξέρω εγώ, 7 πόντους λένε πιο κοντά. Ναι. Σύμφωνα με τον ΚΑΠ. Ναι. Η ΑΕΚ παίρνει το παιχνίδι. Το χάνει ο Ατρόμητος, γιατί ο Ατρόμητος είναι υπεύθυνος. Άστα το γήπεδο του Δήμου, το γήπεδο του Δήμου, αλλά το έχει παραδώσει στον Ατρόμητο. Και ο Ατρόμητος είναι υπεύθυνος για όλα. Για τις γραμμές, για. Όμως, είναι φανερό ότι ο Ατρόμητος δεν είχε δόλο. Δεν είχε δόλο να το κάνει αυτό. Εσύ που το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις. Εσύ τι λες, είχε δόλο. Εγώ ξέρω. Εσύ τι λες, είχε δόλο. Θα σου απαντήσω λοιπόν. Μου άκου τώρα να σου πω τη συνέχεια και να σου πω τη συνέχεια. Μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή. Να σου πω κάτι που είναι το η ουσία. Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει απόφαση. Ναι. Πιθανώς να είναι υπέρ της ΑΕΚ, πιθανώς να είναι υπέρ του Ατρομήτου. Ό,τι και να γίνει όμως, στην έφεση θα δικαιωθεί η ΑΕΚ. Γιατί πρωτόδικα η απόφαση θα βγει από δικαστήριο της Super League. Όταν όμως γίνει η έφεση, η απόφαση θα βγει από δικαστήριο της ΕΠΟ. Βάλτε το μυαλό σου να δουλέψει και τα λέμε. Για χαρά, πάμε στο επόμενο. Έλα Παναγιώτη. Έλα. Ναι, εγώ είμαι. Έλα Παναγιώτη. Καλησπέρα κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. 45 χρόνια βλέπω την ΑΕΚ, εντάξει δεν είχα δει κάτι τέτοιο. εγώ το θυμάμαι μια φορά, όχι πιο κοντά δοκάρια, με σπασμένα τα δοκάρια, σε ένα μάτς Ηλιούπολη Πανετολικό. Ναι, το άκουσα που το λέγανε, αλλά εγώ δεν το έχω δει.
Επί του θέματος να πω το εξής. Εγώ σαν εξής θέλω να γίνει το παιχνίδι όποτε γίνει. Και επίσης αν ήμουν Μελισανίδης θα πήγαινα την Πέμπτη και θα έλεγα θέλω αναβολή του κυπέλου. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει παίξει τρεις μέρες πριν και εγώ δεν έχω παίξει. Πώς θα το έκανα? Μπορεί να κόντενα τα δικά μου τα δοκάρια. Αλλά θα βρει κανένα τρόπο να μην μπορεί κανείς να μου πει τίποτα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στο τεχνικό θέμα, γιατί έχω τρελαθεί με μηχανικό στο τι είδα. Να μετράνε με τις μεζούρες, να βάζουν το χαλκά με στη χούφτα, να κάνουν 10 πόντους. Να μετράνε αντί με λέιζερ, να μετράνε με μεζούρες το 2023. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά τα δοκάρια, τα επαγγελματικά, μπαίνουν σε μια κυλινδρική βάση μέσα στο χώμα, όπως βάζουμε μια ομπρέλα σε μια βάση κήπου. Και με ένα βιδάκι που είναι κάτω στο χώμα, 5 πόντους κάτω, ανεβοκατεβαίνουν. Όποιος το ξέρει αυτό το πράγμα, σε 2 λεπτά θα τα έχει ρυθμίσει. Ναι, κοίταξε, δεν ξέρω αν κατασκευή το πώς λες. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς και ξέρετε γιατί. Γιατί τα δοκάρια αφαιρούνται κάθε καλοκαίρι και μπαίνουν και οργώνουν τον καζόν κτλ. Αποκλείεται σε επαγγελματικό γήπεδο τα δοκάρια να είναι μονίμως φυτεμένα. Εγώ ξέρω κάτι άλλο. Αν ότι σε ένα γήπεδο μπάσκετ δεν μπορεί να ρυθμιστεί μια μπασκέτα να πάει στο 305 ή σε ένα βόλι δεν μπορεί να ρυθμιστεί ένα φιλέ να πάει εκεί που πρέπει. Πάντως εγώ ξέρω κάτι άλλο. Ότι ο Ατρόμητος θα με καλεστεί πως λόγω του καιρού με χιόνι και τα λοιπά έγινε καθίζηση. Πολύ ωραία. Θα την καλεστεί όταν. Ξέρουν πως αν έχω κάνει το δοκάρι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ή κάναν ότι δεν το ξέρω. Μα με ρωτάνε πράγματα που δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ τώρα. Οκ. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Ας μιλήσουν και οι άλλοι. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για καλά. Έλα φίλε. Ναι. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Χρήστος από Χάριστο. Καλώς τον. Κουμπάρος του Νόντα και φίλος του Τάσου για ένα καλοκαίρι. Ολυμπιακός. Μ' ακούς Γιώργο? Ναι. Ολυμπιακός. Και σήμερα, πώς να το πω ρε παιδί μου, άνθρωποι που 15 χρόνια ηθικολογούσαν, κατηγορούσαν, κλεγόντουσαν αυτά, σου λέει έτσι είναι ο νόμος. Έτσι ξαφνικά ένα όμορφο πρωί. Τους έχω φάει στη μάπα 15 χρόνια να κλέγονται. Έχω κάνει τις κουτσουκέλες μου, το παραδέχομαι. Δεν θέλω να είμαι άδικος. 20 χρόνια έκανα κουτσουκέλες. Αλλά ξαφνικά σήμερα το πρωί λέει έτσι είναι ο νόμος. Έχεις να πεις κάτι? Βεβαίως. Τι? Ότι Μαρινάκης Μελισανίδης είναι η δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Χαίρο πολύ. Γεια χαρά φίλε. Γεια χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά Γιώργο. Έλα φίλε. Ναι Γιώργο. Εγώ είμαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούω την εκπομπή σου χρόνια. Ναι. Σήμερα πήρα μόνο και μόνο για το λόγο ρε φίλε. Αυτό το καραγκιοζηλίκι που έχει γίνει τώρα από χθες με το μάτι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Είναι βρε κατάσταση αυτή. Εν έτη 2023 που λένε και οι προηγούμενοι. Και έχουν ξεφτυλίσει το θέμα σε όλα. Στην Era Sport, στο Sport FM, τσακώνονται όλοι. Άκουγα το μεσημέρι τον Πανούτσο και τον Καρπετόπουλο. Άκουγα τον Καραφλό και προσπαθούσε να πείσει τον Τζακίρι, τη ΣΑΕΚ, τον ρεπόρτερ, ότι τα δοκάρια δεν αλλάζουν, λέει, και δεν σπάνε. Τι ξεφτυλίκια είναι αυτά, Ρίγκολη. Μ' ακούς? Βεβαίως. Εγώ, φίλε μου, ό,τι είχα να πω για αυτό το πράγμα το είπα. Και όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Ό,τι είχα να πω το είπα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια θα μείνει συνέχεια, τι θα γίνει, με ρώτησαν για. Και εγώ, σαν φίλαθρος της ΑΕΚ, θα ήθελα να βγει μπροστά ο Μελισσαλίδης, όπως έχει βγει δύο φορές. Αυτό που λέει ότι δεν παίρνω τα μάτια στα χαρτιά, τα παίρνω στο γήπεδο. Το έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό που είπε και προηγουμένως, ναι. Να πάρει την ομάδα, να την κατεβάσει, να πάνε να παίξουν την παλίτσα, να κυρώσουν το μάτι με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη για το κύπελο και να παίξουν την παλίτσα. Δεν πιστεύω ότι θα χάνει η ΑΕΚ στον Ατρόμητο. Καλώ τα παιδιά 3-0 θα ήταν το μάτι. Αλλά δεν μπορεί και ο Σπανός και ο Ατρόμητος να μην ξέρουν την κουτσουκέλα. Μπορεί να είναι παραχωρημένο το γήπεδο από το Δήμο, αλλά δεν μπορεί, ρε Γιώργο. Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Με τον Άρη, με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ, τι θα γίνει που χάσανε βαθμούς εκεί μέσα? Δεν πρέπει και αυτοί τώρα να πούνε ότι παίξαμε με χαμηλότερα δοκάρια? Εγώ έχω να πω κάτι άλλο, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι έτσι είναι. Πως ο Ατρόμητος δεν είχε δόλο. Εσύ τι λες, είχε δόλο? Δηλαδή, δόλο πήγε ο Ατρόμητος να κοντίνει τα δοκάρια από δόλο? Δόλο μπορεί να μην είχε. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Πώς είπες πριν ότι το σφυρίξανε στην ΑΕΚ? Ναι. Γιατί δεν το σφυρίξανε και στον Ολυμπιακό? Γιατί δεν το σφυρίξανε και στον ΠΑΟ και το σφυρίξανε στην ΑΕΚ? Άλλο, γιατί το πρόσωπο που σφυρίζει δεν σφυρίζει να πούμε, είναι κεφάλτσα. Είναι κεφάλτσα. Σφυρίζει κεφάλτσα. Σφυρίζει κεφάλτσα. Τι σε όλο το πει. Και το λέει όπου θέλει. Οπότε τα παίρνει κιόλα. Δεν μου λες. Ποιος έχει συμφέρον να μηδενιστεί ο Ατρόμητος? Ποιος είχε συμφέρον να μην? Να μηδενιστεί ο Ατρόμητος. Να μηδενιστεί? Ναι. Για ποιο λόγο να μηδενιστεί? Ποιος έχει συμφέρον, λέω. Γίνεται και αφαίρεση τώρα? Όχι. Να μην πάει το μαζάκα να το χάσει. Χωρίς να γίνει το παιχνίδι. Ποιος έχει λόγο να το κάνει αυτό? Στον Άρη και στον Βόλο μου πηγαίνει το μάτς.
το μυαλό. Μάλιστα. Επειδή του κυνηγάει. Μάλιστα. Τέλος πάντων, για να μην κρατάω τη γραμμή κι άλλο, να μην είσαι κανένα άλλο. Απλά αυτά είναι παράλογα. Όχι παράλογα, είναι γελία. Γεια χαρά, φίλε. Και απορώ γιατί καθόμαστε και βλέπουμε και Super League. Έγινε. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο Γιώργος, με τι κάνετε? Καλά. Πώς είστε, κύριε Γεωργίου, καλά είστε? Πάμε. Από την εκπομπή και μόνο που είδα λίγο από το Open, είδα ότι ο κύριος Σπανός, ο πρόεδρος του Ατρομήτου, έκατσε και είπε ότι η ΑΕΚ δεν πήγε για να παίξει. Τότε γιατί έφυγε, γιατί πήγε τότε, για να δει τους παίκτες και να χαιρετήσει την ομάδα? Όχι, για τα δοκάρια. Α, μόνο για τα δοκάρια πήγε. Δεν ξέρω, χάρη τον λόγο, θα σου πω. Τώρα την ένοιαζε τώρα την ΑΕΚ για τα δοκάρια? Άμα δεν την ένοιαζε, δεν θα έλεγε να μην γίνει το μάτσο. Δηλαδή τώρα για να καταλάβω, σε άλλους αγώνες γιατί δεν το πρόσεξαν οι άλλες ομάδες? Μα είπαμε, ρε παιδί μου, ότι πήγε καρφωτή η ιστορία. Βάσει με τον νόμο, έχει δίκιο η ΑΕΚ. Ναι, βέβαια. Έτσι. Εννοείται αυτό. Αλλά η ΑΕΚ όμως πήγε να παίξει. Δεν πήγε να μην παίξει και δεν είχε άλλη δουλειά η ΑΕΚ. Δηλαδή, άμα πήγε να παίξει, δεν θα έκανε αυτό το θέμα με τα δοκάρια. Α, μάλιστα. Όντως είχαν πρόβλημα όμως τα δοκάρια. Όντως, βέβαια. Ναι, αφού το είδε και ο διαιτητής και τα κοίτα. Όντως είχαν πρόβλημα, ναι. Άρα δεν φταίει η ΑΕΚ τότε. Τι λέει τότε ο Σπανός ότι φταίει η ΑΕΚ? Επομένως θα τους πάρει τους 3 βαθμούς η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω τι θα γίνει πρωτόδικα. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε απόφαση. Όμως θεωρώ σίγουρο ότι στην έφεση, όποια και αν είναι απόφαση στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή, στην έφεση, ναι, θα την πάρει η ΑΕΚ. Ναι, τώρα με το κύπελο. Γιατί είμαι στην ΕΠΟ και αυτό λέει πολλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Α, και σε αυτό δηλαδή τώρα η ΑΕΚ μπορεί να παίξει κανονικά, άσχετα αν δεν δούμε, έχει παίξει. Θα δούμε. Γιατί να μην γίνει με τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να γίνει. Βέβαια, πώς να μην γίνει. Θα γίνει, βέβαια. Αφού ο αγώνας ούτως ή άλλως του Ατρομήτου δεν γίνεται, έτσι δεν είναι? Μέχρι να βγει απόφαση δεν γίνεται. Βέβαια. Άρα η ΑΕΚ παίζει κανονικά στο κύπελο. Βέβαια. Μάλιστα. Μπάσκετ δεν ξέρετε πώς πάει η ΑΕΚ, πώς τη βλέπετε? Είμαι ψηλά, αλλά δεν νομίζω τώρα. Έχασε προθέσει, θυμάμαι, από τον Ιωνικό. Έχασε, κάπου διάβασα από τον Ιωνικό, δεν ξέρω. Έχασε και από τον Άρη. Ναι, είχε χάσει και από τον Άρη στο μπάσκετ. Αλλά στην Ευρώπη πάει καλά. Εντάξει, πέρασε και από τη Γαλατασεράι. Πιστεύω ότι θα πάει καλά, έτσι πιστεύω κι εγώ. Τι να πω. Αλλά εμένα δεν μ' άρεσε ότι εγώ, εντάξει, περίμενα να δω τον αγώνα, αλλά τελικά αγώνας δεν έγινε. Εντάξει. Πάμε λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Να είσαι καλά, κύριε Γιώργο. Γεια χαρά, φίλε. Πάμε στον επόμενο, έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος από Χαλάτζη, τι κάνετε? Καλά. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε για την ωραία βραδιά. Και πιστεύω ότι ήταν υπέροχα. Ήσουν εκεί, Ναι, ήπια τα Jack Barrel μου και έγινα. Το ευχαριστήθηκα πολύ, δηλαδή. Τρελή μου τύχη. Τι μου έκανε εντύπωση. Ο πολύ σου κόμμα. Τι κοπέλα, ρε παιδί, πώ τα ξέρω όλα αυτά, ρε παιδάκι. Με καθοδηγήσει η δικιά μου. Αλλά έχω πει κάτι επανάληψη. Έχω πει κάτι επανάληψη. Ότι είναι η καλύτερη χολύπτρια στα 30 χρόνια ραδιοφόρου που κάνω. Η καλύτερη χολύπτρια που έχω δει. Η κορυφαία. Πάντως, Γιώργο, εγώ μου έμεινα ξέχαστη τη βραδιά και ωραίο το μαγαζί, φίλε. Πολύ ωραίο μαγαζί. Και το ωραίο ήταν ότι ήταν τόσο κόσμο που το μαγαζί είχε βγάλει έξω τα μπέζα με σόμπε. Φοβερό πράγμα, ρε παιδί μου. Είχε πάει και Αλτζαζίρα έξω, πήγε και ο Ροντάντο. Λοιπόν, για άλλο πήρα. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Άσχετα τι έχει γίνει με τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ναι. Εγώ θα πω το εξής. Εμείς, εσύ, εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση προσωπική. Εσύ σαν πρόεδρος σε μια ομάδα, τον Απόλλωνα, θα επέτρεπες ποτέ στην ομάδα σου να παίξει τον αγώνα με αυτές τις συνθήκες, με τα δοκάρια πιο κάτω? Απλή ερώτηση σου κάνω. Εξαρτάται από τη σημασία του αγώνα και από τι προσβεύω. Όπως είπε ο Μελισσανίδης. Δηλαδή, ο Μελισσανίδης είπε, πάω για πρωτάθλημα. Και να τον πάρω, θέλω να τον πάρω με κάθε τρόπο. Αυτό δεν είπε. Αυτό δεν είναι. Αυτό αποκάλυψε ο Σπανός στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Δημήτρη. Ο Σπανός, συγγνώμη, αλλά είναι λίγο λάκινο. Γιατί πήγε και κατηγορεί την ΑΕΚ που δεν θέσε τίποτα. Εμείς το είπαμε στον διαιτητή. Ο διαιτητής έκανε αυτό που ήταν να κάνει. Τους έδωσε χρόνο να το φτιάξουν. Δεν το φτιάξανε. Τώρα η ΑΕΚ, γιατί είναι αυτή η ΑΕΚ, αφού θα πάει στο αθλητικό δικαστή. Η ΑΕΚ, γιατί είναι αυτή. Να σου κάνω μια ερώτηση. Η ΑΕΚ έκανε μια ένσταση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Θα παίξει σε κανονικές συνθήκες, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ηθικό. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πριν από 2-3 χρόνια που είχε γίνει το match ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και ήταν τότε σοβαρό το θέμα. Δεν ήταν δοκάρια. Ήταν δελτία του ΠΑΟΚ. Που ο ΠΑΟΚ το έχανε το match και μείον 3. Ναι. Αυτό είχε γίνει με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός το πήρε χαμπάρι και δεν έκανε ένσταση. Η ΑΕΚ το πήρε χαμπάρι. Μετά τον αγώνα. Ναι, δεν έχει σημασία. Έχει 48 να κάνει ένσταση. Βγήκε ο Μελισσανίδης και είπε ότι οι αγώνες κύριοι και βρίσκουν στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά. Δεν κάνω ένσταση. Το είχε πει. Δεν κάνω ένσταση. Έτσι. Εκεί ήταν ηθικό. Τώρα τι είναι, ηθικό?
συγγνώμη, θα παίξει εσύ σε ένα χώρο που τα δοκάρια είναι πιο κάτω με την ομάδα σου. Συγγνώμη, ρε φίλε. Θα παίξω ένα αγώνα. Θα παίξω ένα αγώνα που δεν υπάρχουν δελτία μια ομάδα. Μετά το ανακάλυψε. Λοιπόν, άλλο αυτό. Είδε όμω ότι έντοιμα ή μάλλον ηθικά φερόμενο είπε δεν κάνω ένσταση. Και δεν έκανε ένσταση. Δεν έκανε ένσταση, ξέρει γιατί. Γιατί τότε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ήταν τα κίμια. Ναι. Όλα έχουν μια εξήγηση. Όλα έχουν μια εξήγηση. Όλα έχουν μια εξήγηση. Μην ψάχνει να πει. Εγώ κοίταξε να δει πάντω αυτό τον Ολυμπιακό που είδα την Πέμπτη δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να κάνει κάποια ζημιά στην ΑΕΚ. Εγώ είδα κάτι άλλο Ολυμπιακό. Τελικά ο Σλοβάκος είναι ψυχοπαίδη του ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω να πω ότι αυτά κάνουν τη ζηλίκια μια εβδομάδα να πούμε. Και τα αυτά τα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Τι να συνέχεια δημιουργούν ίντρικες. Θα χάσετε ρε, το πρωτάθλημα, ρε φέτος. Για ό,τι και να κάνω, το χάσετε, ρε φίλε. Εδώ το χάσει και η Ρεάλ, να πούμε. Και βρέθηκε ένας διαιτητής που σε άφηνε να μην το σώμα ανοιχτό. Ο άνθρωπος έχει παίξει και ένα τελικό, μου φαίνεται. Δηλαδή, αν ήταν ψυχοπαίδη του ΠΑΟΚ, εκεί στη φάση που μπαίνει ο Σουάρης από αριστερά και ψυχογείμεται ένα μαϊμού πέναλτι. Έφαγε την κάρτα του. Ναι, αν το έδινε, θα του κακάρει μίση. Όχι. Ναι, λοιπόν. Ναι, αλλά το είδε, είχε μάτι ναι, και είδε άλλο, κανένα, άλλο λέω, μπορεί να το δείξει τίποτα και να το δώσεις. Αυτός όμως ξεκίνηκε σπαθί. Ναι. Δεν το έδωσε, κύριε, γιατί δεν είναι. Είναι ψυχοπαίδη, λοιπόν. Ναι, αλλά δεν έβγαλε κάποια ανακοίνωση μετά ο Ολυμπιακός να μας πει τι. Τι να βγάλει, μόνο τι να βγάλει. Λοιπόν, Γιωργάρα μου, αυτά έρθει. Για καλά, φίλε, για καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και κάτι τελευταίο, μόνο γρήγορο. Είμαστε κοντά στους ανθρώπους αυτούς στην Τουρκία, τίποτα άλλο. Έτσι, με την καρδιά μου δηλαδή, φίλε, με αυτά που πάθανε. Τίποτα άλλο. Αυτό έτσι, σαν τελικό. Και στη Συρία, όχι μόνο στην Τουρκία. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Για καλά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα και άλλη εβδομάδα. Καλώς τον τότε. Αχιλέα με λένε. Ναι. Εντάξει. Γιατί, αφού δεν κατάλαβε μια εκτζήνη, τι θα πάρει να ανοίξει τα μάτια. Δεν κατάλαβε μια πράγματα. Λοιπόν, ο Κονέ χθες στο γήπεδο, μόλις βγήκε κατευθείαν στα δοκάρια. Γιατί ήμουν στο γήπεδο. Κατευθείαν στα δοκάρια πήγε. Λοιπόν, φυσικά και ήταν καρφωτή. Κάτι είπε εσύ. Δεν πάει κανένα να κοιτάξει τα δοκάρια. Δεν έγινε μέσα τώρα. Όχι, εκεί πάει το τερματοφύλακα. Ναι, δεν έγινε μέσα. Όχι μετά η λέξη. Κρέμεται τα δοκάρια, κάτι κάνει. Έτσι. Δεν έκανε ο τερματοφύλακα. Καρφωτή έχει πέσει. Μα αυτό δεν χρειάζεται να το ξέρει. Το που πιάσει είναι πολύ φυσικό να γίνει. Ο Ατρόμητο δεν είχε δόλο, γιατί έκανε προσπάθειε για να φτιαχτούν και να γίνει το παιχνίδι. Εχθέ. Η ΑΕΚ δεν ξέρω για ποιου λόγου είχε έρθει για να μην γίνει το παιχνίδι. Ήταν εμφανέ αυτό. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένα. Μέχρι και ο κύριο Γιάννη ήταν στη Φυσούνα. Δεύτερη παρουσία. Την προηγούμενη φορά ήταν στη Νίκαια, στο Μπούθ, για να τον βλέπουν. Τώρα πήγε στη Φυσούνα. Λοιπόν, θα το πάρει το ποτάμι η ΑΕΚ. Δεν το αφήσε κανένα. Το έχουμε πει εδώ και κανένα δύο μήνε. Θα το πάρει το ΑΕΚ. Δεν το αφήσε κανένα. Όλα είναι δικά τη, έτσι. Αλλά η ΑΕΚ θα χάσει κάτι πολύ σημαντικό με την απόφαση του ατρομή του, με το δικαστή. Στρατηγικά θα στιγματιστεί. Θα στιγματιστεί με το θέμα ότι εγώ είμαι ΑΕΚ, εγώ είμαι κάτι διαφορετικό το οποίο λέγανε και πρεσβεύανε τόσο θέλει καιρό. Θέλει να πει, θα στιγματιστεί, αν το πάρει το πρωτάθλημα έτσι, όπω στιγματίστηκε ο Ολυμπιακό το 2008. Μα λέγανε οι ΑΕΚ, ξέρετε για τον Βάλνερ. Ακριβώ. Βάλνερ και Βάλνερ. Το ίδιο. Το άρα, ίδιο. Λοιπόν, μόκο. Δεν μπορεί να μιλήσει κανένα. Μόκο. Θα πάρει πρωτάθλημα, το οποίο θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έγινε, το οποίο δεν είναι θέμα δελτίων ή θέμα βάλαμε παίκτη πλαστού ή οτιδήποτε λόγω των δοκαριών. Θα μπορούσε να γίνει το παιχνίδι σε άλλη μέρα, ημερομηνία, οτιδήποτε. Λοιπόν, ποιο μου λέει εμένα τα δοκάρια δεν έχουν μπει. Έχουμε μπει στο παρελθόν παιχνίδια να έχουν φύγει τα δοκάρια. Ναι, με το κυπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο. Και τι να βάλει security. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πολύ περίεργα. Πολύ περίεργο το χθεσινό γεγονό. Πολύ περίεργο. Παλιά γινόταν αυτά με την Λιούπολη. Πολύ περίεργα γεγονότα. 2023. Αυτό το είχα ζήσει από κοντά. Μην ξέρει. Ήμουνα μέσα, το είχα ζήσει από κοντά. Λοιπόν, και εγώ σε ρωτάω, 2023 πού πάμε, πουθενά. Με μια Super League 2 δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, ένα ποδόσφαιρο το οποίο αυτή τη στιγμή γίνονται πράγματα περίεργα. Λοιπόν, η πλάκα ποια είναι. Η πλάκα είναι τόσο καιρό δεν μίλαγε ο Παναθηναϊκός. Γιατί η Παναθηναϊκή και η ρεπόρτερ εκεί πέρα του 4FM ήταν με τον Ολυμπιακό. Τώρα όμως ξυπνήσανε και αυτοί
και είδαν ότι η ΑΕΚ είναι ο αντίπαλός τους. Η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι στο παρασκήνιο και στην ΕΠΟ και τώρα βάλετε και η ΑΕΚ. Άμα δεν σε κανένα κύριο Παναθηναϊκός σήμερα. Παναθηναϊκός έκανε εκείνο σήμερα για την ΑΕΚ. Λοιπόν, και σου λέει και ο Παναθηναϊκός, εγώ με τον Μπρινιόλι έπρεπε να μείνει κάτω και να κάνει τον τραυματίο Μπρινιόλι και να πάρει το μέσα χαρτιά. Θα μπορούσε να το κάνει ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να το κάνει. Άρα αυτή τη στιγμή, επειδή κάτι είπε, πρόσεξε όμως γιατί πίσω έχει αγλάδι την ουρά. Πίσω έχει αγλάδι την ουρά. Αγνώσου κάτι. Επειδή μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι τώρα η ΑΕΚ. Αλλά μπορεί να χάσει το μέλλον άλλο παιχνίδι. Έτσι εννοείται, δεν ξέρω τι θα κάνει αυτό. Αλλά για αυτό το παιχνίδι συγκεκριμένα, εάν η απόφαση, την Παρασκευή να την ξέρουμε, εάν η απόφαση είναι υπέρ του αδρομή του, θα γίνει έφεση. Μην ξεχνάς ότι η πρωτοδική απόφαση γίνεται από τη Super League, την οποία. Άμα έχει βάλει ο Μελισσανίδη δικό του δικαστή στην ΕΠΟ, χαίρομαι πολύ χειρόπουλο. Όπως ο Μαρινάκης έχει βάλει δικό του δικαστή στη Super League. Καταλαβαίνετε. Δεν εκδικάζεται όμως από τη Super League. Πόσα πρωτοδικά, ναι, εκεί. Η τελική. Η ΕΠΟ μετράει. Βέβαια. ΕΠΟ μετράει. Και τι έβαλε τη Super League. Από όσο πάει στην ΕΠΟ, ποιο το θέμα είναι ότι έχει βάλει το δικαστή στην ΕΠΟ. Το θέμα είναι, δεν ξέρω θα κάνει και ο Πάκο στην περίπτωση. Τι να κάνει ο Πάκο. Γιατί ο Πάκο δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έτσι έχουν τα γεγονότα. Ναι, αλλά μίλησε και δεν μου είπε καθόλου για την ομάδα σου. Αγωνιστικά. Η ομάδα μου αγωνιστικά ήταν στο πρώτο τέταρτο τραγική. Ήταν πολύ καλό ο Πάο. Θα μπορούσε να είχε προηγηθεί. Καλά, δεν έκανε. Μία πρόκληση έκανε ο Πασχαλάκης. Γιατί ακούει ο Πασχαλάκης. Παιδιά, αυτό δεν είναι τρομερό. Έχουν κάνει ήρωα τον Πασχαλάκη. Ό,τι πήγε. Καλά, τώρα οι δημοσιογράφοι τώρα. Ήταν πάνω του, επάνω του. Δεν πήγε τίποτα δεξιά. Θα μου πει ότι είχε πάρει θέση. Αφήστε τα παραμύθια. Εντάξει, καλή θέση είχε. Ναι, αλλά όλα. Ήτανε. Είχε κοκαλάκι, ξέρεις τι μου θύμισε, τον Νικοπολίδη στο Euro. Πάντως να ξέρεις, τον βλέπω πολύ σοβαρό. Βεβαίως. Καμία σχέση με αυτό του ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Έχει σοβαρευτεί στο Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε για τους κεντρικούς αμυντικούς, τα στόπια και όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι εχθές Παπασταθόπουλος και Ντόι στάθηκαν πολύ καλά. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν στο επιθετικά. Δηλαδή δεν τράβηξε κανένα παίκτη. Λοιπόν, και κάτι άλλο ρε παιδάκι μου. Θα το πω. Ρε Μίτσελ, άσε και τώρα έμψε το Μασούρα λίγο στον πάγκο. Εντάξει, τα παιδιά έχουν δώσει και την ψυχή του και τη ζωή του. Δεν μπορούν άλλο. Α, είναι ντεφορμέ. Άσε τον πάγκο. Βάλε δύο νέα παιδιά με φρεσκάδα. Να έχουν λίγο ενέργεια. Δεν το βλέπει. Εγώ τώρα θα πω κάτι άλλο. Τόσο πολύ ματιασμένο είναι. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι άλλο με κίνδυνο να παρεξηγηθώ. Δεν πειράζει όμως. Πόσοι μεταγραφές έκανε τον Παναθηναϊκό τώρα? Το Κιναρί. Ναι. Τρεις έκανε. Μαντσίνη, τον Ούγκρο και τον Μπούχατς. Πήρε κανένα μαύρο. Όχι. Πόσοι μεταγραφές έκανε ο Ολυμπιακός τώρα? Έκανε τέσσερις. Πόσοι μαύρος πήρε? Οι Βραζιλιάνοι είναι μιγάδες. Οι δύο. Ναι. Από Αφρική εννοεί. Εννοώ αυτό τον Παναθηναϊκό που το είχα πει από τον πρώτο γύρο και κάποιοι έλεγαν γιατί τα λέω αυτά. Είναι φανερό ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν κάνει κέφι έγχρωμο. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά μα, για Ολυμπιακό. Μα ούτε εγώ το ξέρω. Αλλά το βλέπω στην πράξη. Για Ολυμπιακό αυτό που μπορώ να σου πω και το ξέρω είναι ότι πλέον έχει γίνει στροφή να μην παίρνουν. Πολύ σπάνια να φέρουν Αφρικανούς. Έγινε στροφή. Έγινε στροφή να φέρουν Αφρικανοί. Στο λέω αυτό πρώτο χέρι 100%. Εντάξει, σε καλά κάνω γιατί κουράζει όλο αυτό. Πρέπει να πάνε και σε άλλες αγορές. Έγινε. Είστε καλά. Πάμε. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε μου. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα, Κώστα. Επίσης. Λοιπόν, Γιώργο, μου κάνει εντύπωση που συνεχίζεις την προπαγάνδα του Καρπετόπουλου, του Χελά και του Μέγα σήμερα και εσύ εναντίον της ΑΕΚ. Αντί να καταγγείλουμε όλοι τον Ατρόμητο που είναι σοβαρά τώρα, ούτε στις τράχωνες δεν γίνονται αυτά. Να παίζει με τέτοια δοκάρια, να σκάβουν χαντάκια να παίξουν, ούτε το 1940 δεν γίνονται αυτά. Γιώργο, πάει αυτό. Κανένα δεν μίλησε γι' αυτό. Όλη την προπαγάνδα εναντίον της ΑΕΚ και εσύ σήμερα συμμετέχει αν έχει δόλο Ολυμπιακός. Αν έχει δόλο ο Ατρόμητος. Να σου πω πότε ξεκίνησε ο δόλος του Ατρόμητου, Γιώργο. Επειδή ο Μελισσανίδης δεν είναι. Ναι, ο Μελισσανίδης ναι, είναι επί της ηθικής και η ΑΕΚ. Αλλά ηλίθιοι δεν είμαστε. Την Τρίτη το βράδυ, 12 παρά 2 λεπτά. Θυμάσαι τι έγινε, Γιώργο. 12 παρά 2 λεπτά. Τετάρτη ξημερώματα. Θυμάσαι τι έγινε. Τι έγινε, μωρέ, πες. Δεν έγινε τίποτα. Δώσαν τον Καμαρά στο Ολυμπιακό να παίξει με την ΑΕΚ. Γιατί τον δώσαν 2 λεπτά. Έχει η ΑΕΚ κανένα δύο παράρτημα να δώσει κανένα δύο παιχτή σε κανένα Ατρόμητο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Την Παρασκευή το ανέφερα αυτό το πράγμα με τον Καμαρά. Ναι. Και τι θέλει η ΑΕΚ λοιπόν. Και αν έχει δόλο η ΑΕΚ, σοβαρά, ο Ατρόμητος, με τα παραρτήματα. Δεν υπάρχει δόλο να μπει ο Ατρόμητος στη δεξάδα να έχει Ολυμπιακός 6 βαθμούς σιγουρούς. Σοβαρά τώρα. Δεν έχει δόλο, δεν έχει καθόλου δόλο. Και να σου πω, να του πάμε κι αλλιώς.
Ποιον συμφέρουν τα κοντά δοκάρια? Μια ομάδα που κάνει 20 τελικές ή μια ομάδα που κάνει 2 τελικές? Για απάντησε μου, Γιώργο, που σε 100 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το πάτε και έτσι. Αν το πάτε και έτσι, το πάμε και εμείς έτσι. Ποιον λέει θα μου απαντήσει? Γιατί μου μιλά σαν αντίπαλο σου, δεν μπορώ να πεις. Γιατί σήμερα θα αντίπαλο δίκε. Όλοι είστε εναντίον τη άσκηση. Δεν είσαι το ελόγιο. Είσαι το ελόγιο. Είσαι άρρωστο. Τα ήξερε, δεν είμαι ελεύθερο, Γιώργο. Όταν ήξερε, ΑΕΚ. Ακόμα και αν το ήξερε. Ακόμα και αν το ήξερε. Κωστή, Κωστή, λόγω παδισμού δεν έχει καμία. Λόγω παδισμού, Γιώργο, δεν έχει καμία σοβαρότητα. Λόγω βιασμού. Είναι λόγω βιασμού. 20 χρόνια μα έχουν βιάσει τι ζωέ μα, τι Κυριακέ μα, και ό,τι αγαπούσαμε. Και τώρα βγαίνουν αυτοί να μα πούνε εμά για ηθική. Και με τον ΠΑΟΚ δεν κάναμε ενσταση. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι παράρτημα κανένα. Εμεί τα παραρτήματα θα τα κυνηγήσουμε, Γιώργο. Θα τα κυνηγήσουμε, Γιώργο, γιατί θα τελειώσουν τα παραρτήματα. Αυτά θα τελειώσουν. Ο Μελικανίδη θα τα τελειώσει αυτά. Λοιπόν, όχι, Γιώργο, όχι, όχι, κάτσε. Εγώ δεν μου απαντήσω κάτι. Ποια ομάδα συμφέρει? Κωστή, να Κωστή, να σου πω κάτι. Κωστή, ξέρει κάτι. Θοδωρή έγινε. Θοδωρή. Δεν έγινε Θοδωρή. Ξέρει γιατί? Από χτε το βράδυ έχει ξεκινήσει μια προπαγάνδα. Όλοι εναντίον τη ΑΕΚ θα χάσει το πλεονέκτημα το ηθικό. Σούπα ρε παιδιά. Σούπα ρε παιδιά που θα χάσει το ηθικό πλεονέκτημα. Σούπα. Θα πήξουμε σου μπίτι να μάλλον τέλει φορά ρε παιδιά. Να κάνουμε κάτι εδώ. Κοίταξε, όταν ηρεμήσει και συνέλθει. Κάθε προηγούμενο. Και σκεφτεί και θα δει ότι έχει αδικό. Έχω αδικό εγώ. Εσύ ρώτησε κάτι προηγουμένω ένα φίλο. Αν εσύ η ομάδα σου έπαιζε ένα κρίσιμο παιχνίδι με κουτσέβλη με τα δοκάρια κοντά θα πέπεζε, δεν απάντησε. Θα έφευγε 10 φορά. Θα έφευγα. Πάμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν και την Παρασκευή άκρα δικαιωθεί, δεν πάρει να είναι και ο Μαρινάκης δικαστής. Γιατί αν κάνει ο ΚΑΠ λέει συγκεκριμένα πράγματα. Ο δικαστής δεν μπορεί να πει ότι πέτυχε η ΑΕΚ, ότι έφυγε μόνη της. Αφού είναι από τον Βλαγκώνα ότι είναι αντικανονικός ο γονιστικός χώρος. Όχι ακατάλληλος, αντικανονικός. Ραγόρι μου, το θέμα δεν είναι. Εγώ αν ήμουν άξιο με. Άκη λογοδιάρια, κάπου. Το θέμα δεν είναι εάν όντως ο νόμος λέει αυτό. Ο νόμος έτσι λέει. Μπράβο. Το θέμα είναι άλλο. Είναι θέμα ηθικής. Εγώ λοιπόν, σαν Μελισσαλίδης, παρότι ο Μελισσαλίδης δεν θα κάνει, τότε θα κάνει, θα έλεγα να παίξουμε σε άλλη μέρα, σε άλλο γήπεδο, σε αυτό το γήπεδο, με τα δοκάρια σωστά, δεν μας πειράζει. Αλλά αυτό που με πειράζει και με ενοχλεί είναι ότι από χθες το βράδυ αυτή η προπαγάνδα όλοι να δίνουν τη ΣΑΕΚ. Ρε όλοι. Ρε τι είναι τουρκική ομάδα είναι η ΑΕΚ, ρε ελληνική ομάδα είμαστε, ρε. Πώς κάνετε έτσι ρόλοι σας, ρε. Κωστή, για χαρά, για χαρά. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστας, ΑΕΚτζής. Έλα δε Κωστή. Λοιπόν, άκουσε να δεις Γιώργο. Επειδή εμένα μου είχε έρθει ένα τραγουδάκι στο μυαλό από εχθές το απόγευμα του Μιλιώκα, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Λοιπόν, πρώτα να απαντήσω στο φιλαράκο τον Ολυμπιακό που λέει ότι για το Βάλτερ θα κάνουμε μόκο. Θα το εξηγήσω το εξής. Στο μάτς εκείνο ο διαιτητής σφύριξε την έναρξη, σφύριξε τη λήξη, τελείωσε το μάτς και πήγανε μετά, κάναν ένσταση και το πήραν στα χαρτιά. Και πήραν έτσι πρωτάθλημα. Οπότε μόκο φιλαράκι, μα και τότε σφυριχτή ήτανε ρε αγόρι μου. Απ' την ΕΠΟ. Σφυριχτή ήτανε στον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε όλα τα σφυριχτά. Περίμενε. Λοιπόν, δεν μου λες, η ΑΕΚ έκανε ένσταση, σωστά. Ένσταση για ποιο πράγμα έκανε? Ότι δεν ήταν σωστά τα δοκάρια. Εντάξει, τι έκανε μετά ο Ατρόμητος, ο Σπανός? Πήγε και έσκασε το γήπεδο. Αυτό ήταν νορμάλ? Εσύ το βρίσκεις νορμάλ, φυσιολογικό? Τι έπρεπε να κάνει αυτό? Περίμενε, θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν θα δεις, επειδή όλοι είναι γνώστες και στο Μέγκα και στο Όπεν, όλοι είναι γνώστες, δεν μου λες, για δείτε μία φωτογραφία από τα δοκάρια εξωτερικά. Έχουν κάτι βιδούλες. Τι κάνουν αυτές οι βιδούλες, έχει αναρωτηθεί κανένα? Εσύ μου λες ότι είναι καρφωτή και ότι η ΑΕΚ το ήξερε. Αυτό άφησες να εννοηθεί, ότι είναι καρφωτή και η ΑΕΚ το ήξερε. Ναι. Καρφωτή από ποιον? Από κάποιον μέσα από τον Ατρόμητο? Ρωτάω εγώ. Εσύ τι λες? Εγώ σε ρωτάω. Ότι το ανακάλυψε ο Άμραμπατ. Όχι, το ανακάλυψε ο Άμραμπατ και μετά πήγε ο προπονητής θερματοφυλάκων και έβαλε τα γέλια. Εγώ σε ρωτάω, το ανακάλυψε ο Άμραμπατ και μου λες όχι, και μετά μου λες το ανακάλυψε. Τι έγινε? Ναι ή όχι? Ναι, το ανακάλυψε. Μάλιστα. Σου λέω ότι ο Άμραμπατ το είδε, έστειλε το βοηθή θερματοφυλάκων και βάλανε και τα γέλια. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς τι είπαμε? Φτιάχτε τα δοκάρια και παίζουμε. Μπορούσε να κάνει κάτι άλλο η ΑΕΚ και δεν το ξέρω. Ο Ατρόμητος, γιατί να το πάμε κι αλλιώς τώρα για τη σφυριχτή. Μήπως δεν ήθελε ο Ατρόμητος να γίνει το ματς? Λέω εγώ τώρα. Μήπως ήταν σκόπιμο όλο αυτό? Για ποιο λόγο? Λέω εγώ. Για ποιο και λόγο? Να κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Για ποιο λόγο δεν ήθελε ο Ατρόμητος? Περίμενε, να κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Ναι. Γιατί το γήπεδο του Ατρόμητου και το γήπεδο του Ιωνικού
δεν έχουν plexiglass, για ποιο λόγο δεν υπάρχουν και υποχρεώσανε την ΑΕΚ, ρωτάω εγώ. Γιατί στο γήπεδο του Ατρόμητου. Η κυρία Κοξένογλου δεν είναι μέσα στη Σούπερ Λίγκα που επέμενε. Η κυρία Κέτη, αυτή που πήρε. Ναι, τώρα. Δεν επέμενε για τα plexiglass στην Αγία Σοφιά. Άκουσε με. Στο γήπεδο του Ατρόμητου η κυρία, Κέτη, έτσι, που είναι μέσα στην ΕΠΟ μέσα στη Σούπερ Λίγκα αντιπρόεδρο. Ναι, και είναι και στον Ατρόμητο. Βέβαια. Λέμε και δεν είναι στον Ατρόμητο. Δεν κάνει τίποτα σπάντω, αυτά κάνει όλα. Ναι. Είναι εναντίον τη ΑΕΚ. Μπράβο, το ξέρω. Το ξέρω. Εγώ ρώτησα γιατί δεν υπάρχουν plexiglass στο Περιστέρι και στην Νίκαια. Για ποιο λόγο δεν, πώς πήρε άδεια. Ύστερα, εγώ σε ρωτάω, το να σκάψει στο γήπεδο. Δηλαδή, σκάψαμε, εγώ σου λέω, το σκάβανε και 10 πόντους. Για να γίνει κανονικότατο το ύψος. Από το ύψος της μεγάλης περιοχής, όταν βλέπεις την εστία, θα ήταν 10 πόντους κάτω. Δηλαδή, θα μας βγάλουν και ηλίθιους. Με ηλεκτροκόλληση δεν είχανε να τα σηκώσουν τα δοκάρια. Με άλλα λόγια, η δικιά σου δουν ποια είναι. Ποια έπρεπε να είναι η αντίδραση ΣΑΕΚ. Η αντίδραση ΣΑΕΚ αυτή που ήταν. Μα, και να σου πω και κάτι. Γίνεσαι και εσύ Ολυμπιακός δηλαδή. Άκου να σου πω. Μετά το ξεφτιλίκι που έγινε. Αν θα με ρώταγες ένα τέταρτο μετά την έναρξη, την κανονική έναρξη του αγώνα, τη γνώμη μου, θα έλεγα ο Μελισανίδης δεν πρέπει να το κάνει. Δεν πρέπει να το κάνει και να ζητήσει να γίνει ο αγώνας. Από την ώρα που είδα όλη την προπαγάνδα που μου το παίζουν όλοι οι ηθικοί, αυτή τη στιγμή αν ο Μελισανίδης πάει και πει ότι όχι να ξαναγίνει το ματς, ο πρώτος που θα βγω και θα τον κράξω θα είμαι. Μάλιστα. Γιατί Γιώργο δεν είμαστε μαλάκες, έτσι. Η ηθική δεν είναι θέμα ηθικής αυτή τη στιγμή. Να μου βγαίνει ο άλλος στην τηλεόραση με τις μεζούρες και να μου το παίζουν οι ηθικολόγοι. Ποιοι, ο Βάλνερ μου το παίζει ότι είναι ηθικός. Και όλοι οι υπόλοιποι κάνουμε πλάκα τώρα. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει, έκανε ένσταση για να φτιάξουν τα δοκάρια. Γιατί δεν τα φτιάξανε. Και μου λέει εμένα, μου βγαίνει ο Σπανός στα κανάλια και μου λέει ότι 15 χρόνια το γήπεδο είναι έτσι και ότι έχουν γίνει αγώνες και ότι έχει πάρει συγχαρητήρια από την UEFA. Δηλαδή δεν μου λες ρε Σπανέ, όταν βάζεις κλωτάπιτα 15 χρόνια έχεις τον ίδιο κλωτάπιτα και το κλωτάπιτα τον εβάζεις με τα δοκάρια. Για ηλίθιους μας περνάνε. Υπάρχει γήπεδο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που τα δοκάρια δεν βγαίνουν. Θέλεις να πεις ότι είχε φροντίσει ο Σπανός και είχε δόλο γι' αυτό να κοντίνει τα δοκάρια. Αυτό λες. Εγώ δεν σου λέω ότι το έκανε σκόπιμα ο Σπανός και δεν με ενδιαφέρει αν το έκανε σκόπιμα ή όχι. Γιατί το έκανε. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει. Εδώ βγαίνουν και λένε τώρα. Βγήκε ο άλλος ο Περιστεριώτης Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι ήταν. Και λέει ότι μπήκε κόσμος μέσα στο γήπεδο για να χαλάσει τα δοκάρια. Ρε, είμαστε σοβαροί. Και σε ρωτάω εγώ, δεν μου λες στο γήπεδο του μπάσκετ πώς το μετράνε το ύψος στα δοκάρια, ξέρεις. Δεν ξέρω, όχι. Δεν υπάρχουν δοκάρια, υπάρχει μπασκέτα. Ναι, την μπασκέτα τέλος πάντων. Πώς τη μετράνε, βάζουν μεζούρα. Ή υπάρχουν δοκάρια τα οποία δεν είναι ρυθμιζόμενα ή δεν βγαίνουν από το έδαφος και πήγανε και μου σκάψανε λακκούβα. Άντε σου λέω εγώ και σκάβανε τη λακκούβα. Εσύ το βρίσκες νορμάλ. Εγώ ξέρω να καταλάβω. Από τη μία μέρα καταλαβαίνω ότι η αντίδραση των Ολυμπιακών σε ενοχλεί. Από την άλλη όμως δεν καταλαβαίνω γιατί με ασχολείσαι με αυτό το θέμα. Έγινε. Στα παπάρια σου. Όχι ρε Γιώργο, δεν είναι έτσι. Εντάξει. Γιατί έχει βγει όλη η προπαγάνδα και μας λέει ότι δεν είναι ηθικό και ιστορίες για αγρίους. Γι' αυτό με ενοχλεί. Θυμάσαι τι είχα πει εγώ πριν από λίγες μέρες για ένα άλλο θέμα. Είναι σαν να βγαίνει. Για τον Ακυμπούλε. Όχι ρε, γενικά. Είχα πει ότι είναι σαν να βγαίνει ο Ροχάμης να διδάξει ηθική στο Κουφοντίνα. Το θυμάσαι. Ναι. Έλα, δε. Σου είπα κάτι. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ίδια σκατά είστε όλοι. Καλά, εντάξει. Γεια σου Κωστή, γεια καλά. Έλα, τα λέμε. Πάμε στο επόμενο, έλα. Ναι. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Έλα. Έπεσε σε τρίτο Κωστή, αεκτζής κι αυτούς. Ναι. Γιώργο μου, δεν μας έχει ενοχλήσει σαν αεκτζίδες αυτό το οποίο λέγεται. Αλλά θέλω να ρωτήσω όλοι αυτοί οι ηθικολόγοι, πού ήτανε έτσι όταν γινόταν πολύ η σωστό, του Βάνερ. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό. Έτσι. Πού ήταν όλοι αυτοί. Όταν έγινε το θέμα με τον Βάλνερ, δεν βγήκε κανένας Ολυμπιακός να πει παιδιά, τι είναι αυτά που κάνει ο Κόκαλης. Όλοι ήταν στο γήπεδο και πανηγυρίζανε την. Και σηκώναμε το κύπελο. Όταν η ΑΕΚ δεν έκανε ένσταση για τα δελτία του ΠΑΟΚ, έτσι τη βρίζανε κιόλα, αντί να τη πούνε μπράβο. Λοιπόν, πάνω στα ιδανικά υποτίθεται τη ΑΕΚ, γιατί εμείς έχουμε δοκιμαστεί για τα δικά μας τα ιδανικά. Σαν φίλαθρος μιλάω, έτσι, δεν μιλάω σαν ΠΑΕ. Ναι. Έχουμε δοκιμαστεί. Όταν λοιπόν έτσι, κάποια στιγμή για τα ιδανικά τα δικά μας έχουν βάλει κάτω και φτύνουμε το γάλα τη μάνα μας. Δεν γίνεται, ρε Γιώργο, πόσο πια. Γίνεται αυτό με τον Βάλνερ, γίνεται αυτό με τα δελτία. Ο ΠΑΟΚ το 18 που έχει βγει ο Λουτσέσκου να μην τον πω. Πώς να το
άνθρωπο και λέει κάθε λίγο και λιγάκι ότι του κλέψαν το πρωτάθλημα. Το ΠΑΟΚ δεν το χάσε το πρωτάθλημα από εμάς. Ο Ολυμπιακός δεν το πήρε. Και ανεφέρεται σε εμάς. Ο Ολυμπιακός έκανε την ΕΝΣ. Από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε το 18. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Εμείς και συνεχίστηκε με τον κόλο του offside. Βρεθήκαμε Σάββατο εμείς με συν 5 και χωρίς κόσμο και την Κυριακή. Στο συν 2 με κόσμο. Και μέσα στο γήπεδο δεν χάσαμε. Ο διαιτητής ακύρωσε τον γκολ. Να τα προσπεράσω όλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει τώρα. Η ΑΕΚ έκανε μια ένσταση. Έτσι, αν ρωτά σε μένα, καλώ την έκανε στο αρχικό του στάδιο. Δηλαδή, θέλω να πω, έτσι μπορούσαν να το είχαν φτιάξει το ότι είναι άχρηστη έτσι, και δεν μπορούσαν να το φτιάξουν. Δεν μπορούσαν να φτιάξουν το πρόβλημα με τα δοκάρια. Δεν φταίει η ΑΕΚ. Έχει κυκλοφορήσει από εχθές στο ίντερνετ ένα θέμα με το Μουρίνιο στα Σκόπια που το φτιάξαν οι άνθρωποι μέσα σε 10 λεπτά. Φταίει η ΑΕΚ γι' αυτό. Όχι, είπε κανένα φταίει η ΑΕΚ. Είπε κανένα φταίει η ΑΕΚ. Να σου πω κάτι. Στη δική μα την καμπούρα, μέχρι πότε εμεί πρέπει να λέμε, α παιδιά, εμεί έχουμε ιδανικά, είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ και να μα πηδάνε συνέχεια. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται αυτό? Δηλαδή, όλοι οι άλλοι είναι εντάξει, όταν ο νόμος τους βολεύει, τον ξεχνάμε. Και όταν ο νόμος δεν τους βολεύει, δεν τον ξεχνάμε και φταίει η ΑΕΚ. Και αφού λοιπόν εσύ θέλεις να είσαι κύριος με όλα, μπορείς να βγεις και να πεις, κύριε. Δεν θέλω να είμαι ίδιος. Γιώργο μου, δεν θέλω να είμαι ίδιος. Αλλά με έχουν κάνει. Μπορείς λοιπόν να βγεις και να πεις, κύριε, φτιάξει τα δοκάρια σε μια-δυο μέρες και ξαναπέζουμε το μάτσο. Και τελειώνει. Και σε ρωτάω τώρα εγώ εσένα. Σε ρωτάω τώρα εγώ εσένα, επειδή δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Γιατί εγώ θα σου πω και μια θεωρία συνωμοσίας. Έτσι, μπορεί όλο αυτό όντως να έχει γίνει, όπως το λένε, να έχει πάει σβουληχτεί και να το έχουν πει. Αλλά εγώ θέλω να σου πω και κάτι διαφορετικό. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι ο ίδιος ο Σπανός δεν χτυπιέται ώστε εμείς να μπαίναμε στο γήπεδο, να μας φάγανε 2-3 παίχτες και να παίζαμε με τον Ολυμπιακό με απώλειες. Γιατί όλοι αυτοί είναι ένα κουμάς. Όλοι αυτοί είναι αυτοί μαζί και η ΑΕΚ από την απέναντι πλευρά. 6 λεπτά την Παρασκευή πριν κλείσουν οι μεταγραφές, έδωσε ο Ολυμπιακός παίχτη στον Ατρόμητο και κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν μου λες κάτι. Ποιος μου λέει εμένα δεν μας τα κατέβαλε. Ναι, αλλά θα σου πει κάτι άλλο κάποιος άλλος τώρα. Ποιος σου λέει, εσένα ότι ο Σπανός. Γιατί δεν κάθεσαι να χάσει από τον Ολυμπιακό, παρά ήταν η Σομαλία. Αυτό να ρωτήσει τον Σπανό. Μα αυτό όχι. Τον Σπανό. Όχι εμένα. Γι' αυτό μου λέει εσύ, τι να ρωτήσω. Δεν μπορώ να έχω απαντήσει για όλα. Δεν μπορώ να έχω απαντήσει για όλα. Αλλά δεν γίνεται, σου επαναλαμβάνω. Δεν γίνεται συνέχεια στην καμπούρα τη ΑΕΚ να μιλάμε για ηθική. Δεν γίνεται συνέχεια. Όποτε μας βολεύει, να σου πω κάτι. Όλοι το κάνουν γαργάρα. Όποτε φταίει κάποιος άλλος, το κάνουμε γαργάρα. Γιατί είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι που έχουν τα μίντια και φωνάζουν και κάνουν και δείχνουν. Αυτοί δυστυχώς μόνο έτσι καταλαβαίνουν, Γιώργο μου. Δεν καταλαβαίνουν αλλιώς. Και στην τελική, κάτι τελευταίο. Όλα αυτά να τα ξανακάνουμε κουβέντα τη Δευτέρα, όταν και τελικά ο Μελισανίδης θα έχει γυρίσει και θα έχει πει ότι, παιδιά, ξέρετε τι, δεν θέλω να πάρω στο γήπεδο, πώς το λένε, στα χαρτιά τον αγώνα. Γιατί μπορεί την Παρασκευή ο Μελισανίδης να γυρίσει και να σου πει, ξέρεις τι, αφού τα φτιάξατε, OK να παίξουμε. Ένα μονή λοιπόν. Να δούμε πώς θα καταλήξει και μετά συζητάμε. Έγινε, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ, δε. Λοιπόν, πήγαμε στου ακροατές. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που μόλις τώρα μου ήρθε. Ακούσε το. Χόρχε, πέφτει στα πόδια σου και σε παρακαλώ, κλείσε τις γραμμές και πιάσε το μονόλογο να ευχαριστηθούμε εκπομπή. Και αν θες διάλογο, επέλεξε 3-4 άτομα ανά εκπομπή και βγάζε αυτούς που μπορούν να συζητήσουν, που έχουν σωστή σκέψη και δεν είναι οπαδοί. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Ασχολούμαστε με δοκάρια και μεσούδες. Τι ξεφτύλα είναι αυτή και τι οπαδισμός είναι αυτός. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσείς. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. Θα τσακωθούμε τώρα. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, πρώτο τηλεφώνημα. Μας είπατε τι μας είπατε, ότι εσφυρίχθη από κάπου, ναι, ότι τα δοκάρια ή, εν πάση περιπτώσει, το γήπεδο δεν είναι κατάλληλο. Το είπατε. Δεν είπε το γήπεδο κατάλογο, είπα τα δοκάρια πιο κοντά. Ναι. Μάλιστα, και μας είπατε λοιπόν ότι γνωρίζετε κιόλα ποιο μπορεί να το έκανε. Υποψιάζομαι, δεν είπα γνωρίζω. Υποψιάζεστε. Α, τώρα το υποψιάζεστε. Έτσι γιατί, υποψιάζομαι. Ναι, γιατί αν θα σε καλέσει Γεωργίου ένας εισαγγελέας, θα πρέπει να του πεις και ένα όνομα. Με τα χαράς. Και εκτός αυτού να το αποδείξεις κιόλα. Με τα χαράς να με καλέσεις. Ναι. Αυτό που λέτε όμως, αυτό που λέτε δημόσια, διαμορφώνει μυαλά, κύριε Γεωργίου. Γιατί είστε σε δημόσιο ραδιόφωνο και είστε στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. Τελείωσε αυτό. Μπορείτε, σας παρακαλώ, κύριε Γεωργίου, επειδή σας παρακολουθώ πολλά χρόνια, ναι, και ξέρω το μένος σας κατά τη ΑΕΚ. Το γνωρίζω. Προσπαθείτε να κρατήσετε ισορροπίες, αλλά οι ισορροπίες δεν κρατιούνται έτσι. Ακούστε με λοιπόν. Μπορείτε να μας πείτε, παρακαλώ, τη διαφορά του ηθικού με του νόμιμου?
ποιο είναι. Γιατί μιλήσατε περί ηθικού και περί νόμιμου. Πέστε μας λοιπόν, ποια είναι η διαφορά των ηθικών από των νόμιμων. Θα σου απαντήσω, αν μου πεις με επιχειρήματα, ποιο είναι το μένος μου κατά τη ΣΑΕΚ. Το μένος σου κατά τη ΣΑΕΚ είναι ναι. Ότι ποτέ με απο... η πρώτη σας κουβέντα που βγήκατε λοιπόν. Ας δεν πάμε... το μένος μου κατά τη ΣΑΕΚ, τρία χρόνια μου λες ποιο είναι. Περίμενε. Το μένος σου τη ΣΑΕΚ είναι διότι τα προηγούμενα χρόνια δεν είχες αυτή την ευτυχία να μας λες για τις κολοτούπες του Μαρινάκη, για τα πέτσινα πρωταθλήματα. Άκου φίλε. Δεν πρέπει να είσαι καλά να λες τον Γεωργίου ότι δεν είπα τίποτα για αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός, ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης. Είσαι, αν όχι, ανενημέρωτος. Μαλάκας, πες το, μαλάκας. Εδώ μας είπες προηγουμένως ότι είμαστε όλοι σκατά. Μας είπες προηγουμένως ότι είσαι όλοι λες. Για καλά, δεν θέλω να λέω μαζί σου. Για καλά. Πάμε στον επόμενο, έλα. Έλα, ρε Τζος. Έλα, ρε. Έλα, Τζος, Ανάσης, γυναίκα. Τρομερό, ρε. Το μένος μου λέει κατά τη ΣΑΕΚ, λέει. Γιώργο, μόλις γύρισα από το Μάντσεστερ, πριν από ένα τέρα τον μπήκα στο σπίτι. Πραγματικά θα αγιάσω το στόμα του παιδιού που σου στείλε το μήνυμα και θα παρακαλούσα οι άνθρωποι που είναι πορωμένοι και δεν καταλαβαίνουν να μην σε παίρνουν τηλέφωνο. Και άμα δεν θέλουν να μην ακούν την εκπομπή σου. Δεν μπορώ να καταλάβω το ο παδισμός στην Ελλάδα είναι τρομερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή, στο ξαναλέω, μόλις γύρισα την Αγγλία, το ξέρεις, είχα πάνω εδώ την United, για μια ακόμα φορά έπαθα πλάκα με το πώς αντιμετωπίζεται το ποδόσφαιρο εκεί, με τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Όχι ότι δεν γίνεται έκτροπα εκεί, αλλά το πόσο φίλαυλος κόσμος αγαπάει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στην Ελλάδα δεν αγαπάει ο κόσμος το ποδόσφαιρο. Αγαπάει την ομάδα του. Όταν ο άλλος κάνει κάτι, όταν το κάνει αυτός, είναι εντάξει. Όταν το κάνει ο άλλος, είναι ανήθικο και δεν είναι νόμιμο. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Υπάρχουν νόμοι. Τα δοκάρια τα κοντά, τι λέει ο νόμος, η ΑΕΚ πρέπει να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά, θα το πάει στα χαρτιά. Αυτό λέει ο νόμος. Τι λέει ότι ο Ολυμπιακός πήρε, έπαιξε παράνομα ο παίκτης, έπαιξε παράνομα, θα πρέπει να τιμωρηθεί η ομάδα. Αυτό είναι το σωστό, Γιώργο. Δεν υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι, αλλά λέγει ένα αγαπιό μας. Συμφωνείς αυτό που σου λέω. Βεβαίως. Λοιπόν, όλα τα άλλα είναι περί ηθικής και αυτά εγώ τα ακούω. Πώς το λένε. Τα ίδια σκάτα είναι το Μελισανίδη και ο Μαρινάκης και ο Ζαβίδης και όλα. Τις ομάδες σου κοιτάνε. Και όπως σου συμφέρει. Αυτό το λένε να τα ακούσουν όλοι. Αγγίδες, Ολυμπιακοί, Παναγί που νομίζουν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Όχι, οι φίλαθλοι μπορεί να είναι. Το ξαναλέω. Οι φίλαθλοι μπορεί να πιστεύουν και να έχουν τα πιο αγνά συναισθήματα για τις ομάδες σου. Οι πρόεδροι όμως δεν είναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Λοιπόν, πάμε. Στεναχωρήθηκα το μόνο πέρασα καταπληκτικά. Στεναχωρήθηκα μόνο που δεν ήρθα στο. Πώς πέρασα την Κύρκο. Πολύ καλά, πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ωραίο μάτς είδα. Έγινε ροντέο στο τέλος σε 2-1. Δεν ξέρω αν το είδε το μάτς. Όχι, δεν είδα. Γιατί 2-1 κερδίσαμε την Κρυσταλ Πάλας. Το ελέγχαμε το μάτς μέχρι το 65-70, αλλά αποβλήθηκε ο Καζεμίρο με μια φιλεγόμενη τελική την κάρτα και γίνει ροντέο το μάτς μετά. Το μεταξύ γίνανε πράγματα και θάματα στην Αγγλία. Έχασε η Άρσεναλ, έχασε η Σίτι. Ναι, με τη Σίτι όμως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να βγει ο πολίτης, δεν ξέρω αν έχεις μάθει. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει. Διαβασές, ακούς, και εγώ. Ναι, το πρόβλημα είναι πάντα με τον Μπέπε. Όχι, δεν κατάλαβες. Παραπέμπεται η Σίτι σε οικονομικές παραβάσεις. Για ψευδή στοιχεία σε συμβόλαια ποδοσφαιριστών και προπονητών. Και αποζημιώσεις και τέτοια. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Όχι, δεν το διάβασα. Μ' ακούς. Έχει τώρα, πριν από μία ώρα βγήκε. Εγώ ήμουν στην Αγγλία και το διάβασα. Έχει γίνει χαμός. Αν τιμωρηθεί, εκεί μπορεί να φερθούν πρωταθλήματα, να πέσει. Μπορεί να γίνει χαμός. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βαρύ. Και εκεί θα γίνει, Δεν Ελλάδα, που αλλάζουν οι νόμοι από μια στιγμή την άλλη. Εκεί θα γίνει. Λοιπόν, η Σίτι έχασε και αυτή από την Τότεναμ. Νότιχαμ κέρδισε, μάλλον σώζεται. Μπλέκι Λίτς, τώρα κοίτα χαμός, γίνει ένα τρομερό πρωτάθλημα. Γίναμε ρεζίλε του ταξίδα στο BBC, έδειχνε για τα δοκάρια, τα έδειχνε στην Αγγλία, Τα έδειχνε και μας γλεβάζανε εκεί πέρα. Αυτά για β' εθνική δεν έγινε τίποτα, Γιώργο, Όχι, τίποτα. Πολύ. Πάει, τελείωσε. Δεν βγαίνει κάτι, Λοιπόν, εγώ γι' αυτό σε πειρά, σε παρακαλώ. Α, να σου πω κάτι, έχει πάει ο Λιτράφορντ ποτέ. Όχι, όλη την το έχει. Λίγο που έχω πάει, όλη την το έχει. Θα σου σύστηνα να πα. Εγώ έχω πάει σε πάρα πολλά γήπεδα στην Ευρώπη, σε πάρα πολλά. Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει μια τρομερή ακουστική. Ο ήχο έρχεται λε και είναι Γιώργο Ντόλμπι. Δεν το ξάδει σε γήπεδο αυτό. Έρχεται σε κύματα. Φοβερό αυτό. Δηλαδή θα σου πρότεινα κάποια στιγμή να πα. Αυτά, Τζόρτ, και παρακαλώ πολύ. Μην παίρνουν πορωμένοι. Δεν μπορούμε να ακούμε τα ίδια πράγματα. Για καλά, φίλε. Για καλά, φίλε. Θέλω να αμφιβηθώ τώρα ήρεμα έτσι. Στον προηγούμενο, όχι αφού μιλάγα τώρα, στον προηγούμενο ακροατή, που βγήκε και είπε ότι είμαι γνωστό το μένος μου κατά τη ΣΑΕΚ.
και ότι εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για όλα όσα έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ρε φίλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ηρέμησε και σκέψω αυτά που είπες και τα δύο. Λες του Γεωργίου ότι δεν έχει μιλήσει ποτέ για όλα όσα έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Λες του Γεωργίου ότι είναι γνωστό το μέλλον μου κατά τη ΑΕΚ. Εγώ δεν θα σου πω ντροπή. Όχι. Θα σου πω αναμόκλευση λίγο τη σκέψη σου. Σκέψου το καλύτερα. Ηρέμησε και ξαναπάρε τηλέφωνο. Πάμε στον επόμενο, έλα. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο Αντώνη. Έλα, Αντώνη. Ξέρεις τι γίνεται. Άκου. Όταν υπάρχουν οπαδοί. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Και θα πάρουμε τώρα τους οπαδούς της ΑΕΚ. Όταν όλα αυτά τα χρόνια, μετά το 2000, η ομάδα δεν πήγαινε καλά, υπήρχαν εσωτερικά και τα δικά τους τα προβλήματα, τα βγάζανε και τα δικαιολογούσανε από την ανηθικότητα του Ολυμπιακού, που όντως ισχύει, έτσι. Δεν το αποκλείω, δεν υπάρχει. Και σου λέγανε ότι εμείς είμαστε ηθικοί και ηθικοί. Τα φέρνει έτσι ο χρόνος τελικά και γίνονται ανακόλουθοι σε αυτά που λέγανε. Οι οπαδοί, ο απλός λαός, νιώθει ντροπή εκείνη τη στιγμή της ΑΕΚ. Γιατί σου λέει άλλα λέγαμε τότε και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Συμφωνώ ότι ό,τι λέει ο νόμος. Αυτό. Όπως τότε λέγανε, εμείς είμαστε ηθικοί και δεν τα κάνουμε, τώρα τους γυρνάει μπούμερα. Αυτό τους φαίνεται εσωτερική πάλι. Ξέρεις, σου λέει τι έγινε. Προτείνω να ηρεμήσουν όλοι, να εφαρμοστεί ο νόμος και να μην συνεχίσουμε αυτό το παραμύθι με τα δοκάρια και τις ανανησίες. Και κάτι επίσης που θέλω να πω είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τι λες. Τους λες κάτι, έτσι, για το σφύριγμα σου λέει, έτσι, και το κελέρι. Και δεν καταλαβαίνουν αυτό που λες. Ο καθένας το πάει εκεί που θέλει. Δεν πιάνουν την ουσία αυτό που λες. Ο καθένας το πάει εκεί που το συμφέρει. Πού το συμφέρει, ναι, δεν μπορεί, ναι, τέλος πάντων. Εγώ άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Βλέπεις να τελειώνει φέτος. Το πρωτάθλημα. Mm. Εντάξει, θα τελειώσει που θα κάνει. Γιώργο, είναι καμιά 25αριά ντέρμπι. Εγώ δεν το βλέπω να τελειώνει. Εμένα στην κειμένη την περιέργεια. Mm. Δεν έχει βγει κανένα να μιλήσει αυτό το θέμα στην Ελλάδα. Για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Να μιλήσει ποδοσφαιρικά λίγο. Βγαίνουν όλοι για το. Δεν ποδοσφαιρικά μιλήσει. Δεν Γιώργο, υπάρχει ποδόσφαιρο. Δεν θα αγαπάνε την μπάλα καθόλου. Δε. Μόνο την ομάδα του αγαπάνε. Να σου πω κάτι. Εσύ τώρα να σου πω κάτι. Εσύ πιστεύει ότι που ασχολούνται με το ελληνικό ποδόσφαιρο και εμεί μάλιστα. Το ασχολούμαστε από μπάλα. Από διαστροφή ασχολούμαστε. Από πατελμό. Δηλαδή να βγει ένα και να πει: Ρε Γεωργίου, είδα τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Αυτά είδα από τον Ολυμπιακό, αυτά είδα από τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα καλά είδα από τον Ολυμπιακό, αυτά τα άσχημα από τον Ολυμπιακό, αυτά τα καλά και τα άσχημα από τον ΠΑΟΚ. Δεν κανένα, δεν κανένα. Τα δοκάρια, εκεί τα δοκάρια! Έχω μια απορία τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να τη λύσω, αλλά. Ξέρεις γιατί, γιατί μιλάνε, γιατί δεν ξέρουν μπάλα γι' αυτό. Και δεν ξέρουν μπάλα γιατί δεν αγαπάνε την μπάλα, αγαπάνε την ομάδα τους. Αυτό σου είπα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αγάπη από το ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα αγαπά, όχι, είμαι πορωμένος με την ομάδα μου. Τίποτε άλλο. Εγώ είδα στο χθεσινό μήνυμα της Τούμπας, είδα κάτι, δεν εντυπωσιάστηκα. Είδα τον καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ. Όλος ο ΠΑΟΚ μας παίξησαν. Ξέρεις ποιος? Ο Αουγκούστο. Όλα τα έκανε. Όλα τα μαχαίρωνε. Όλα τα σπάσε. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Όλα. Ο νούμερο ένα παίχτης. Έχει τις κάρτες. Τις κάρτες. Μεγάλο. Αλλά ποδοσφαιρικά μιλάμε. Χθες, δεν λέω για πάντα ότι είναι έτσι. Χθες ήταν ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ. Εγώ για το παιχνίδι έχω να σου πω ότι όχι μόνο για το να ολοκληρώσω. Και έχει δίκιο ο Λουτσέσκου σε αυτό που βγήκε και είπε στο τέλος ότι πρέπει κάποιοι παίκτες μου, και προφανώς, όχι προφανώς, σίγουρα εννοούσε τον Κωνσταντέλια και τον Ολιβέιρα, ότι πρέπει να παίξουν την ομάδα και για τον εαυτό τους. Έχει δίκιο. Υπήρχαν φάσεις και από τον Ολιβέιρα και από τον Κωνσταντέλια που αντί να απλοποιήσουν τη φάση για να γίνει γκολ, πήγαν να το κάνουν μόνοι τους που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έχει δίκιο ο Λουτσέσκου σε αυτό το πράγμα. Εγώ θα πω για τον Κωνσταντέλια. Πραγματικά δεν ξέρω. Πάντα λένε για τους παίκτες ελπίδες και τα. Αυτός έχει κάτι, νομίζω θα ξεχωρίσει. Είναι με τα πόδια μου θυμίζει παλιότερους παίκτες. Σε μια φάση, θυμάσαι. Τους πέρασε τρεις τους, είδες. Όχι, σε μια φάση του μαρκάνε δύο, τρεις και τσιμπάει την μπάλα πάνω από τον Ντόι. Αυτή λέω. Πού τσιμπήσε την μπάλα, αυτό το παιδί, η γνώμη μου είναι να το πάρει ο Πάουξ να το στείλει σε καμιά Ολλανδία, καμιά Αγγλία, σε καμιά κατηγορία να γίνει επαγγελματίας. Είναι τρομερός παιδί. Αυτά. Γεια καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια συγχωρία. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Για πάμε. Τώρα συνεχίσω. Θα τα πω λίγο γρήγορα. Πρώτον, για να καταλάβει κανείς τον Αγκούστο, γιατί πέρα από το χιούμορ που μιλάω, έλα λίγο να μιλήσουμε για μπάλα τώρα και για να τελειώνουμε. Εγώ πάω ξύδι, δεν είμαι. Για να καταλάβει τον Αγκούστο, ακόμα μέχρι η προώθησή του, ως και τα φάουλ του που έκανε, ή πρέπει να ξέρει μπάλα ή πρέπει να είσαι αθλητής. Έτσι. Επειδή ο Έλληνας φίλαθλος δεν ξέρει τι σημαίνει αθλητισμός και βλέπει να κλωτσάνε μπάλες, ο Λουτσέ
Λουτσέσκου ξέρει γιατί τον έχει τον Αγκούστο μες στο παιχνίδι. Έτσι. Όποιος του κατάλαβε αυτό. Όποιος δεν του κατάλαβε, τέλος πάντων, ας πάει να κάνει καμιά βόλτα. Δεύτερον, ο παδισμός του κύριου Γεωργίου αλλάξε συχνότητα. Πιαστήκατε κορόιδα, είστε κορόιδα όλοι. Όσοι μιλάτε στον κύριο Γεωργίου για οπαδισμό και για μαγκές οπαδισμού, 30 χρόνια σας παίζει τα γόνατα. Είστε ρόιδα. Συστημαμπή ρόιδα. Μεγάλα κορόιδα. Πώς θα σου εξηγήσω. Και κλείνω με αυτό, κύριε Γεωργό. Μα μου λέει, ο άλλος, ότι μισό λεπτό μου λέει ο άλλος. Δεν το αντέχω, κύριε Γεωργό. Θα πω κάτι πρόσφατο. Μου λέει ο άλλος, δεν έχει πει τίποτα αντίον του Ολυμπιακού. Μα εδώ δε φίλε μου, άμα... Μην μιλάς. Εδώ δε φίλε μου, θα σου πω κάτι. Όχι εσένα, σε αυτούς που τα είπε. Σε αυτό να απευθύνομαι. Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ απολύθηκα από το Real επειδή είπα ότι ο Άρης είναι πουτανάκι του Μαρινάκη. Το κλείνω εδώ. Κλείστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί μας πέφτει το επίπεδο τώρα. Και κλείνω με αυτό που μόνο εγώ θα ανοίξω τα μάτια της εκπομπής. Τη μεζούρα της τροχέας τη ζήτησε ο Σπανός. Τη μεζούρα του Γκυρτζίκη ο Μελισσάνιδης τη ζήτησε. Άλλο το φρονάρισμα και άλλο ο τάφος. Ο Γκυρτζίκης μετρούσε τάφους. Για καλά. Αυτό το λέω, κύριε Γιώργο. Να είσαι καλά, κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστώ. Για καλά. Πάμε στον επόμενο, έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Γεωργίου, λοιπόν, εγώ θα σχολιάσω λίγο για την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό. Μπράβο, πάμε και εκεί. Προχτεσινό το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο. Και θα πω ότι μετά από αρκετά παιχνίδια είδα 3-4 συνδυασμούς καλούς που μου αρέσανε. Από τη δεξιά πλευρά οι περισσότεροι. Με τον Μαντσίνη, με τον Βαγιανίδη, με τον Ιωαννίδη. Που δεν μου λες, δεν μου λες, θυμάσαι τον γκολ αυτού που έκανε ο Βαγιανίδης από το κέντρο, όπως μπούκαρε και την κάθεση με τα αριστερό που βγάλε στον Ιωαννίδη. Το θυμάσαι. Ναι. Έχει μαλλιάσει γλώσσα να λέω βάλτε τον χάφρε αυτόν τον άνθρωπο. Βάλτε τον χάφρε. Και εγώ απορώ ακόμα γι' αυτό. Θα μας δείξει. Και επίσης από την άλλη μεριά. Ναι, αλλά εγώ όμως πρέπει να σε εντυπωσιάσει κάτι άλλο. Ότι η άμυνα είναι για το Κρεταδό Καβάλα. Γιατί στο 0-0 μπορούσε να είναι 0-2, 0-3. Ενώ λοιπόν θα πω και για την άλλη μεριά ότι και ο Πούχατς με τον Κλάιν, πώς τον λένε, κάτι ψευτοκάνανε και σουτάρανε και μου άρεσε ότι σουτάρανε. Λοιπόν, δυστυχώς η άμυνα εξακολουθεί να έχει θέματα και προβλήματα. Αυτό. Οπότε. Και παρατηρήσει κάτι. Όλες οι άσχημες στιγμές για την άμυνα του Παναθηναϊκού ήρθαν από τη θέση του δεξιού μπακ που είναι ο Βαγιανίδης. Όλες. Όλες από τον Βαγιανίδη. Ο οποίος Βαγιανίδης μπροστά ήταν φοβερός, πίσω για τον Γαϊδάδο Καβάλα. Και τα τελευταία παιχνίδια και με Ιωνικό και με Όφη και τα λοιπά, όλα από εκεί πέρα ήρθανε. Λοιπόν, τώρα κλείνουμε αυτό. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω και εγώ τα προηγούμενα κάτι, έτσι. Πρώτον, στο σχόλιο κάποιου κύριου που έλεγε ότι είσαι εναντίον της ΑΕΚ, θα πω ότι από την εκπομπή, όσοι την παρακολουθούν, θα έχουν διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια ότι έχουν κόψει τουλάχιστον 4-5 Ολυμπιακοί φανατικοί. Δεν θέλω να λέω τώρα τα ονόματα. Μην τα λες. Κόψανε. Δεν θέλανε να ακούνε αυτά που έλεγες. Είναι σωστό αυτό που λέω? Απόλυτα σωστά. Πάμε παρακάτω. Οπότε λοιπόν πάει το ένα. Το δεύτερον. Για το δοκάρι, αυτά είναι σωστά. Έτσι πρέπει να γίνει, να τιμωρηθεί κτλ. Είναι ηθικό? Για μένα δεν είναι ηθικό. Για μένα ναι. Δεύτερον, ήταν ηθικό στο παιχνίδι με το Παναθηναϊκό η κροτίδα στο Μπρινιόλι? Ήταν ηθικό τα καπνογόνα που διακόψαν το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ και έπρεπε να ισοφαρίσει? Δεν ξέρουμε αν θα ισοφάριζε. Δόθηκε η ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να παίχτει το παιχνίδι για να ισοφαρίσει? Δεν δόθηκε ευκαιρία. Πού είναι το ηθικό? Λοιπόν, πόσο ηθικό είναι ότι ο Μπαλτάκος βγήκε να επεραστεί στην ΑΕΚ? Πόσο ηθικό είναι ότι η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια δανείζει παίχτες σε μικρότερες ομάδες? Γιατί είπε ότι δεν δανείζει. Όλοι ξέρουμε ότι έχει δανείσει παίχτες τα τελευταία χρόνια. Το θυμάσαι καθόλου, κύριε Γεωργίου, αυτό που λέω? Πώς το ξέρω. Ωραία, για να τα θυμηθούμε όλα, έτσι. Και το τελευταίο που λέω εδώ πέρα υπάρχει μια μετάλλαξη, γιατί έχει αρχίσει να γίνεται μετάλλαξη. Άκουσα μια φράση από τους προηγούμενους που είπε: όλοι τους απέναντι και η ΑΕΚ μόνη της. Ξέρετε ποιοι το λέγανε αυτό? Ολυμπιακός. Μπράβο. Έχουμε λοιπόν μια μετάλλαξη σε ομάδα του θρύλου. Γεια σας, κύριο Γεωργίου. Για καλά, φίλε. Για καλά. Πάμε στο επόμενο. Έλα. Ναι. Έλα. Γεια σου, Γιώργο. Χάρη από Βασιλεία. Έλα, Χάρη. Επειδή περίμενα μια ώρα περίπου για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και άκουγα για δοκάρια για μια ώρα, είναι αυτό που έλεγε ο Χάρη Κλή, να παίξουμε τις πιτσικουλιές, ρε παιδιά. να πάρουμε το μέτρο και να τις μετράμε, ας πούμε. Για να γυρίσουμε λίγο, επειδή είμαι ΠΑΟΚτζής, χθες επέχτηκε ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Παρόλο ότι ήξερε 0-0. Στο πρώτο μικρό, το δεύτερο ήταν για κλάματα. Το δεύτερο ήταν για κλάματα, αλλά εντάξει, το
όχι εντελώς, για ελληνικά δεδομένα μιλάμε, έτσι. Έβγαλε ένταση ο ΠΑΟΚ, αλλά χρειάζεται ένα προπονητή για τελειώματα τελικά. Όχι, παρ' πρέπει κάποιος να μάθει τους παίκτες να τελειώνει τις φάσεις. Δεν γίνεται αυτό το. Δηλαδή, ήμασταν τέσσερα άτομα εδώ πέρα στη Βασιλεία, βλέπαμε το ματς και πάθαμε, κοντέψαμε να πάθουμε έφραγμα και οι τέσσερις. Είμαστε και 60 χρονών. Βασιλεία, άκου κάτι. Σε αυτό που ο Λουτσέσκου έχει απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί, δίκιο, ναι. Δεν μπορείς, κύριε Ολιβέιρα και κύριε Κωνσταντέλια, εκεί που δεν γίνεται πολύ δύσκολο να βάλεις τον γκολ, να μην το απλοποιείς ένα σκυπέδι σου δίπλα. Αλλά θέλει και μάθημα αυτό, Γιώργο. Όχι, δεν θέλει μάθημα. Θέλει, θέλει, είδες κάτι πινελίκια. Είδες κάτι πινελίκια που έδειξε ο Λουτσέσκου στον Κωνσταντέλια στην αλλαγή. Μέχρι φακόφ του είπε. Τον έβγαλα τα ρούχα του. Ποιο είναι το Λουτσέσκου. Εκεί είχε δίκιο. Που εγώ το Λουτσέσκου. Αλλά θέλω να σου πω ότι ενώ στρώνει η ομάδα και δουλεύει, κάπου στην τελική προσπάθεια δεν απλοποιούν τη φάση. Αυτό δεν το δεν ξέρω αυτό. Πιστεύω ότι είναι και θέμα training. Δηλαδή πρέπει να τους βάλεις σε ένα PlayStation κάτι, να τους μάθεις πώς να κάνουν, να βλέπουν δίπλα, να σπάζουν. Είναι mindset. Τι είναι. Δηλαδή πρέπει να τους κάνεις ψυχολογική ανάλυση, ψυχολογική υποστήριξη. Αλλά είναι θέμα που βελτιώνεται, πιστεύω. Να δούμε. Δεν ξέρω. Κάποιοι λένε ότι άμα είναι ο παίκτης, ξέρω εγώ, 30 χρονών, όπως ο Ολιβέιρα, τι να μάθει, ας πούμε. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας έχει περιθώριο να βελτιωθεί. Μα εδώ δεν είναι να μάθεις. Εδώ να σκεφτείς. Καταλαβαίνεις, είναι να μάθεις μπάλα. Να σκεφτεί το φάκιο. Είναι να σκεφτεί. Να σκεφτεί. Έτσι. Από την άλλη, πώς είδες την καθυστέρηση που έγινε για το πανό. Ναι, αυτό ναι. Δεν είδα κανένα σχόλιο και εντάξει. Καλύτερα. Να σου πω κάτι άλλο. Είχε δίκιο Ολυμπιακός εκεί. Εντάξει. Δεν έχω χιούμορ. Κάτσε το άλλο. Και πού το κατάλαβε ο διαιτητής ο Σλοβένος, ας πούμε, ο Σοβάκος τι ήταν. Το έδειξα μόνο. Ναι, ωραία. Και πώς τον μετέφρασαν, ας πούμε. Αγγλικά, όλοι ξέρουν αγγλικά. Ναι, όλοι ξέρουν αγγλικά, αλλά και τι σημαίνει, πώς το μεταφράζει αυτό στα αγγλικά, συγγνώμη δηλαδή. Χάνουμε και λίγο από το χιούμορ που μπορεί να έχουμε. Λοιπόν, είδα και κάτι άλλο. Η δεξιά σου πλευρά είναι ευάλωτη. Ναι, ο Ισπανός εκεί. Και δηλαδή, δύο πλευρές. Αν ο Μασούρας ήταν υποφερτός χθες, θα είχατε μεγάλο πρόβλημα. Κανονικά είναι ο Λίρατζης εκεί. Λέω εντάξει. Όπως είναι τώρα. Αν ο Μασούρας ήταν υποφερτός, ναι. Γιατί ο Μασούρας δεν σκέφτεται. Αν ο Μασούρας. Δηλαδή εκεί πέρα, αν είχε ένα παίχτη άλλον, Ολυμπιακός, πιο γρήγορο κτλ., θα είχε μεγάλο πρόβλημα. Θα είχε, ναι, το ξέρω. Αυτό το είναι από τα θέματα που πονάμε, ας πούμε, σίγουρα. Δεν ξέρω ο καινούριο που πήραμε τι θα βγει. Να το δούμε. Αυτό παίζει και στι δύο πλευρέ, υποτίθεται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Ευχαριστώ. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Για πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Ο Χρήστο σήμερα από Φραγκφούρτη. Έλα, ξανά. Τι κάνει. Ωραίο είσαι πάντα. Θα πάρω λίγο, θα τα πω λίγο για πλάκα. Ρε Γιώργο, εκεί στο Παναθηναϊκό τα δοκάρια τα μετρήσανε στον Ιωνικό. Θυμάσαι, το κάρι, μήπως ήταν πιο χαμηλό. Στην Τούμπα, στο Κύπελο, το σου του Τσέρι, μήπως ήταν πιο χαμηλό. Ένα είχε πει τις προάλλες, κάτι πολύ ωραίο. Ένα είχε πει τις προάλλες. Λίγο να συνεχίσω, Γιώργο. Να συνεχίσω, Γιώργο, συγγνώμη. Στην ΑΕΚ, που θα τελείωνε το παιχνίδι του Ιωαννίδη, μήπως ήταν λίγο το πλάθος πιο μικρό, αλλά θα έμπαινε τον κόλ του Ιωαννίδη. Στη Λεωφόρο, μήπως να έχουμε πιο ψηλά, ρε. Και τα δοκάρια και χτυπάνε δοκάρια, και από τον κόλ βάζουμε από δοκάρια. Πόσα δοκάρια είχε πάει ο κόλ του παιχνίδι. Ναι, έχει πει κάποιος ότι πιο πολλά δοκάρια είχε παραπέναλτι, ναι. Για λέγει. Μήπως πρέπει να τα μετράμε. Έλα Γιώργο, εγώ πηγαίνω σε όλες τις ομάδες και στην ΑΕΚ. Γιατί βγαίνουμε μερικές φορές και σπορ FM και μου λένε αυτός έχει μένος. Δεν έχω κανένα μένος. Εγώ πήγαινα και στο μπάσκετ της ΑΕΚ. Πήγαινα παλιά, εμείς εδώ στη Γερμανία. Το καλύτερο παιχνίδι που θυμάμαι και με την ΑΕΚ, παρότι Παναθηναϊκός Βόλα, το 4-4 στο Λεβερκούζεν ήμουν εκεί πέρα. Με τον Ντέμι. Αν θυμάσαι 2001. Με τον Ντέμι. Με τον Ντέμι με αυτούς και χόρευα και εγώ και φώναζα ΑΕΚ. Γιατί μερικοί μιλάνε, λένε τι μένος έχει με την ΑΕΚ. Αλλά θα λέω και με τα άλλα. Θα λέω και τα αμυντικά. Θα λέω όπως λέω τα θετικά. Λέω και τα αρνητικά. Δεν έχω κανένα μένος εναντίον κανός. Είμαι Παναθηναϊκός και πρώτη και η Εθνική Ελλάδος. Μαζί με τον Ρεγάκελ, η Εθνική Ελλάδος εδώ με μένα χαιρέτησε εδώ. Εδώ δίπλα είχε έρθει όταν πήγε στη Φραγκφούρτη, όταν έφυγε κάτω για την Πορτογαλία. Τι να πω. Αυτά τα βρίσκω, ας πούμε. Τι να πεις, δηλαδή να πεις κάτι μπορεί να γίνεις και κακός. Μπορεί να γίνεις και κακός, όπως και εσύ έγινες κακός που πάντα αναφέρεις. Ανέφερες και σε αυτά του Ολυμπιακού, ανέφερες όλα τα τέτοια. Τέλος όλα πάνω. Τα έχεις αναφέρει. Μ' ακούς, Γιώργο. Σε ακούω. Μ' ακούς, ναι. Και ήθελα να πω τώρα, σε έρθουμε λίγο ποδοσφαιρικά.
Ο Βαγιανίδης είναι για μένα από τα καλύτερα δεξί μπακ αυτή τη στιγμή στο επιτοφόρο. Εγώ θα πω ότι για μένα ο Βαγιανίδης σαν δεξί μπακ είναι τα χειρότερα. Άκουσα να σου πω κάτι όμως. Να σου πω, Γιώργο. Γιατί μπορεί να και διαφωνούμε. Έτσι. Μιλάω ανασταλτικά. Μιλάω ανασταλτικά. Μιλάω και εγώ γιατί έχω παίξει ποδόσφαιρο. Ανασταλτικά. Όταν παίζει μπροστά και αυτά, σίγουρα πίσω θα πει κάτι. Πρέπει να το καλύψει. Στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή τα αμυντικά ο Πέρες είναι δυσκίνητος. Ο Πέρες δεν ακουμπάει μπάλα. Είναι δυσκίνητος. Δηλαδή όταν έβγαινε ο Ντάνι Άλβες δεξιά και έκανε κάτι τέτοια, ήταν από πίσω το Ξάβι Ινιέστα αυτή, κόβανε, τον κόβανε. Ο Βαγιανίδης ποιος θα τον κόψει τώρα? Εγώ νομίζω ότι μπορεί να βάλει τον Τσοκάη, ξέρω εγώ, που τρέχει από εδώ από εκεί. Εγώ ο πιστεύω, είναι, θα το ξαναπώ, ο Βαγιανίδης χαφ. Εντάξει, μπορεί να παίξει και εκεί, αλλά και δεξί μπακ, γιατί πολλές φορές άμα τον δεις όταν είναι σε αυτό, δεν τον περνά. Άκου να σου πω κάτι. Ο Βαγιανίδης για δεξί μπακ. Έπαιζε φοβερά, ναι. Με, ο Βαγιανίδης. Ο Βαγιανίδης. Άκουσε με, βρε παιδί μου, άκου να μάθει μπαλίτσα. Ο Βαγιανίδης σαν δεξί μπακ δεν έχει τα πλεμόνια του Τσιμίκα να πηγαίνει από τον ακόρνη στο άλλο. Που είχε ο Τσιμίκα στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Βά το χάφ λοιπόν. Χάφαρο. Ναι, αλλά Γιώργο, δώσ' μου δίκιο ότι και ο Πέρες τώρα και ο άλλος, όπως το λένε Ολλανδός. Φυσικά, ναι. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Οπότε είναι και αυτό που μπορούμε να το. Για δημιουργήσουμε. Μου αρέσει πολύ, Γιώργο, γιατί τους γνωρίζω αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ο Πούχατ έπεσε στην Ουνιόν Βερολίνο. Η Ουνιόν Βερολίνο είναι πρώτη. Ναι. Είναι πολύ καλός παίχτης. Είναι πολύ καλός παίχτης. Και ο Ούγγρος με την Ουγγαρία που τον έχω δει εδώ με Γερμανία. Ξέρετε, η Ουγγαρία έχει ρίξει 4 στην αυτή στο Nation Cup. Το είδες πως το πλασάρισε χτες. Δεν ήταν και κάτι το δύσκολο. Όχι, είναι δύσκολο, Γιώργο. Είναι δύσκολο γιατί είναι τρεις παίκτες στη γραμμή. Δεν είναι δύσκολο. Υπήρχε κενό μεγάλο. Ναι, αλλά το είναι. Είναι ωραίο πλασάρισμα. Ωραία, δεν είναι άσχημο. Σωστό. Καλό ήταν το πλασάρισμα. Ναι, γιατί ήταν τρεις παίκτες στη γραμμή. Άλλος παίκτης δεν το έπαιζε να ακούει εκεί. Μετά ερχόμαστε στον Γιώργο Σωνιανίδη. Ωραίος παίκτης. Τρέχει, ξέρει και μπάλα. Και τρίπλα και αυτό που έκανε, ξέρω εγώ, στις μπαλές που είχε ρίξει κάτι. Φοβερό, έτσι. Μην μου πεις τώρα, την έκανε ωραία την τρίπλα, σήκωσε και την έδωσε την μπάλα. Γιατί δεν τον κάνουν αυτόν τον παίκτη που έχει τόσα προσόντα για μένα, αλλά υστερεί στον γκολ. Γιατί δεν κάθε μια ώρα, δύο ώρες να κάνει εκεί πλασάρισμα, γιατί έχει μεγάλα προσόντα. Συμφωνείς, Γιώργο? Σε ακούω. Στήξε. Πες μου, είδες τι πάσες στα γκολ που έχει βάλει, τις ασίστ που έχει δώσει και σε άλλα παιχνίδια. Και ωραία τρίπλα και σταματάει την μπάλα και αυτά. Είναι μόνο στην εκτέλεση φτερή. Δεν μπορεί να την βελτιώσει αυτή. Τι λες? Αυτό δεν βελτιώνεται. Αυτό πρέπει να είσαι γεννημένος για έτσι. Εντάξει, και εγώ έχω παίξει μπάλα, Γιώργο. Έχω παίξει την Εθνική Γερμανία. Έχω παίξει αυτό. Δεν είμαι. Και ακόμα παίζω. Με 5-7 γνώμη και παίζω ακόμα ποδόσφαιρο. Πώς είσαι? Πλασάρω ακόμα. Πόσο είσαι? Η τέχνη 5-7. Κοίτα, μπα κανένα έμφραγμα. Όχι, δεν παίρνω τώρα. Αφού δεν έπαθα τώρα που ήταν ο Παναθηναϊκός, τώρα το παίρνω λίγο. Έλατε. Την πλάκα. Που ήταν. Σε ευχαριστώ πολύ. Να προλάβω να πάω και στου υπόλοιπου. Γεια χαρά, φίλε. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο. Ναι. Ο Κώστας από Κομωτινή μέρα. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, Γιώργο. Ήθελα να κάνω μια έκκληση, παράκληση στους αεκτσίδες, φίλους, φιλάθλους, οπαδούς. Μην ξανασχολείστε με τα δοκάρια, αεκτσίδες. Μην ξανασχολείστε. Θαυμάστε την ομάδα του Αλμέιδα. Δέστε ΑΕΚ του Αλμέιδα. Μην ασχολείστε. Αυτή η ιστορία βρωμάει από χιλιόμετρα. Έχει Μελισσανίδη, ο οποίος είναι αρμόδιος, ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ πολύ. Μην ξανασχολείστε με τα δοκάρια, αεκτσίδες. Ευχαριστώ, Γιώργο. Για καλά, φίλε, για καλά. Πάμε στο επόμενο. Έλα. Ναι. Ναι, Γιώργο. Έλα, Δημήτρη. Δημήτρης, από Γλυφάδα. Ναι. Παίρνω, είπαμε, κάθε δύο μήνες περίπου. Για λέγει. Λοιπόν, πρώτον είσαι οπαδιστής, σκληρός οπαδιστής, γιατί είσαι απολωνιστής. Είναι γνωστό αυτό, έτσι. εντάξει, αυτή είναι αυτό. Αλίμον. Το δεύτερο είναι ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθούμε με δοκαρολογία αρκετά σήμερα. Πάμε λίγο στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Είμαι Ολυμπιακός, αλλά είμαι αντικατεστημένος Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε. Αυτή είναι η άποψή μου. Τα
τελευταία μάτς και με τον Άρη. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα με τον Ολυμπιακό? Ναι. Αντιστρέψαμε τους όρους του κλασματικού διαιρέτη και αντί διαιρέτης κάνουμε προγραμματισμό. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Βλέπεις ότι η άμυνα κάπως συνέχεται, αντέχει και η επίδραση χωλένει. Ναι, οι μάγοι αρχίζουν έγινε να μην παίζουν. Αντίστροφα τα πράγματα. Το Φορτούνι τον έστειλε σπίτι του, δεν κατάλαβε γιατί, πραγματικά. Γιατί δεν το κατάλαβα. Εγώ νομίζω καλά έκανε. Α, ξέρεις κάτι, έγινε όχι, κάτι όχι. Συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τις εμφανίσεις του Φορτούνι τελευταία, δεν μπορεί να παίζει αυτό. Δύο μάτς ήταν αυτά που δεν πήγε. Δηλαδή, τι, να βγάλει τον Κινέζο, ο οποίος ο Κινέζος προχθές δεν ήταν καλός ο Κορεάτης. Όχι, δεν παίζει εκεί. Ο Κινέζος είναι χάλια, δύο παιχνίδια είναι χάλια. Να βγάλει τον Χάμες και να βάλει τον Φορτούνι. Κοίταξε, έχω λίγο άποψη αιρετική. Πιστεύω ότι ο Χάμες είναι περαστικός από εδώ. Καλός παίκτης, πολύ καλός. Είναι περαστικός. Και αν πάει και λίγο το βιογραφικό του, τι έκανε στα Εμιράτα. Εντάξει, δεν ξέρει τι θα βγάλει μεθαύριο. Πάντως είναι περαστικός, δεν μπορεί να χτίσει ο Ολυμπιακός ο Χάμες. Ο άλλος ο Μπιέλ είναι καλός παίκτης, αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά. Το καθαρό μου δεκάρι για μένα είναι ο Φορτούνης. Τώρα είναι για λίγο παίκτης ψυχολογίας. Δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτό το θέμα. Δεν είπα ότι είναι καλός παίκτης. Παιχταράς είναι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Εννοείς φυσική κατάσταση. Ναι. Μπορεί ο τραυματισμός να έχει επηρεάσει. Αλλά δεν τον πας και σπίτι. Κράτα τον στον πάγκο και όταν βλέπεις ότι δεν τραβάνε τα άλλα δεκάρια, βάλ' τον μέσα για να εικοσάρει. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι ο Μίτσελ είναι από τους προπονητές που μπορεί να εκμεταλλευτεί τον κάθε παίχτη να του δώσει το μέγιστο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η αμυντική λειτουργία δεν νομίζω ότι περπατάει. Και το τρίτο είναι ότι. Δέχθηκε πολλές φάσεις, αλλά τουλάχιστον δεν έβαγε γκολ. 11-3. 11-3. 11 για γκολ του ΠΑΟΚ και 3 Ολυμπιακού. 11-3. Και το νούμερο αυτό ήταν και πριν. Ακόμα και με τον Άρη, ακόμα και με τον Ατρόμητο. Δηλαδή του κάνουν φάσεις. Τώρα βρήκε τον Άγιο Πασχαλάκη, όπως παλιά έχει τον Άγιο Ρομπέρτο, αλλά δεν μπορεί συνέχεια να είναι Άγιος ο Πασχαλάκης. Κάποια μέρα εντάξει, θα κάτσει. Οπότε εκεί πέρα θα γράψει. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήθη για να διεκδικήσει. Αυτή τη στιγμή οι καλύτερες ομάδες από τις 4 είναι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή. Τώρα, νομίζω ότι η ΑΕΚ, άμα συνεχίσει με τα δοκάρια, θα χάσει. Θα χάσει αγωνιστικά. Γιατί όλος αυτός ο ντόρος μεταφέρεται και μέσα στο γήπεδο. Εκεί νομίζω φταίει ο αρχηγός. Μια ερώτηση απλή και μετά να κλείνω. Γιατί δεν έκανε το ίδιο η ΑΕΚ όπως έκανε τότε με τον ΠΑΟΚ? Να μην κάνει έτσι. Τα είπαμε αυτά. Τα είπατε. Εντάξει, τελεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια. Έλα. Γιώργο! Ω, καλώς ο. Έλα ρε φίλε, είμαστε Έλληνες ρε εμείς ρε. Βοηθάμε ρε και αυτούς που μας μισούν υποτίθεται και είναι οι εχθροί μας ρε. Είδες ποιος θα το έκανε ρε? Θα το έκανε ο Ερντογκάν, είμαι περίεργος. Ποιος φυλάξει δηλαδή, γιατί είναι αυτό το εδώ, πρόκειται για... Δηλαδή, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Ούτε και θα μάθουμε ποτέ πόσοι θα είναι οι νεκροί. Καταλαβες. Καλά κάναμε και να πάμε να βοηθήσουμε. Εντάξει, άνθρωποι είναι και αυτοί μωρέ στο φινάλε. Και να σου πω και κάτι, οι λαοί δεν φταίνε ρε. Έτσι είναι ρε Γιώργο. Δεν φταίνε οι λαοί τώρα. Δηλαδή, τι μέσα στα βάθη εκεί που έγιναν αυτά τα. Δηλαδή, θέλω να πω, το λιγότερο που μπορούσαμε να στείλουμε είναι 1-130 και μια ομάδα μαζί με τα λιγότερα και αυτά, ξέρεις. Πού να βρει άκρη τώρα, πού να. Δηλαδή, 7 ρίχτερ και δυο φορές. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Δηλαδή, τι να πω, να του βοηθήσει ο Θεός, αλλά όλα εδώ πληρώνονται απ' την άλλη. Κατάλαβες. Ας μην το επεκτάνουμε, το επεκτείνουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, Γιώργο, άλλο θέλω να πω. Εχθές έχω αποφασίσει μετά από καιρό να μην δω Παναθηναϊκό ούτε στην τηλεόραση. Προσέχεις. Λοιπόν, λέω δεν θα ούτε θα σας ακούσω, λέω. Κολόπεδα δεν γίνεται κάθε Κυριακή να μου κάνετε μένα ένεση, να μην μπορώ να ευχαριστηθώ, να γελάσει το χιλάκι μου κάθε Κυριακή, εδώ και πόσο καιρό τώρα, και έχω αποφασίσει ούτε καν να τους δω, όχι, ούτε να τους ακούσω. Και λέω θα δουλέψω. 4,5 ώρα ο Bill Bytax είναι στο φυσείο. Έρχονται δύο Αμερικανοί, Γιώργο. Άκουσε και λίγο. Μιλάς για χθες. Για χθες μιλάς. Ναι. Έρχονται δύο Αμερικανοί, 4:30 το απόγευμα. Are you free? Λέω yes. Μου λέει του Αρένα Παναθηναϊκός, μου λέει. What? Are you crazy, my friend? Βάζουν τα γέλια. Μου λέει γιατί, μου λέει. Λοιπόν, μου ζητήσανε με λίγα λόγια να του πάω στον Παναθηναϊκό. Λέω ρε παιδιά, λέω συγγνώμη. Από πού? Αμερική, United States. Ναι, από πού, λέω, από το Washington. Λέω και τι, εσείς, λέω πού, από πού και σου πω. Αμερικάνοι, λέω και θέλετε να δείτε το σόκερ, δεν σας αρέσει. Μου λέει κάνεις λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλοί Αμερικανοί που το αγαπάνε και το. Εμείς βρεθήκαμε, μου λέει, για δουλειές εδώ στην Ελλάδα και θέλουμε να πάμε να δούμε τον Παναθηναϊκό. Σε ρωτάω.
εγώ τώρα. Τους βάζω στο ταξί, τους πάω στον Παναθηναϊκό. Λέω αφού έφτασα εδώ, έχω να πάω και χρόνια στον Παναθηναϊκό. Από την εποχή του Δόνη. Παίρνω ένα δικό μου εκεί που είναι μέσα στον Παναθηναϊκό. Ρε μου λέει καλά, δεν τρέπεσαι, μου λέει. Ήρθαν οι Αμερικάνοι από την Αμερική να δουν τον Παναθηναϊκό. Και εσύ δεν είσαι στον Παναθηναϊκό. Λέω βρέσε μου ένα χαρτί να μπω μέσα, μια πρόσκληση. Και πήγα και του είδα λοιπόν τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, όσοι παρακολουθούν μπάλα, είναι πολύ διαφορετικά να βλέπεις την ομάδα σου, την οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό αγώνα, από την τηλεόραση, από το να είσαι μέσα. Είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σου με το Βαγιανίδη. Εκπληκτικός, μεγάλο ταλέντα, παιχταράς, γρήγορος, αλλά πίσω, Γιώργο, ειλικρινά, ό,τι γίνεται και ό,τι ρήγματα γίνονται στον Παναθηναϊκό, γίνονται από τη μεριά του εκεί. Γιατί δεν προλαβαίνει να γυρίσει, δεν θέλει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, είναι μερικά πράγματα. Δηλαδή το μυαλό του είναι ένα. Μπιλ, θα κινδυνεύσει τώρα να μου πούν Ολυμπιακό. Αλλά εμένα μου αρέσει η αλήθεια. Το είπα και προηγουμένως. Ο Βαγιανίδης δεν έχει τις αντοχές που είχε ο Τσιμίκας. Στην Ελλάδα μιλάω. Θυμάσαι ο Τσιμίκας στα καλά του στον Ολυμπιακό. Από το ένα κόρνερ στο άλλο ο Τσιμίκας. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Βαγιανίδης. Γιατί και στη Λίβερπουλ δεν το κάνει. Όχι τόσο. Όχι τόσο. Τέλος πάντων, θέλω να πω με λίγα λόγια, ο Βαγιανίδης είναι πιο αθλητικό και πιο ποδοσφαιρικό κορμί από τον Τσιμίκα, Γιώργο. Πιο στυλάτος, πιο δεμένος. Είναι και πιο εκρηκτικός. Είναι πιο εκρηκτικός. Πιο εκρηκτικός, μπράβο, πιο καταλαβές. Και είναι πιο νταϊλίκη, ρε παιδί μου. Εμένα μ' άρεσε υπερβολικά στο πρώτο γκολ αυτή η πάσα που βγάζει τον Ιωαννίδη με τα αριστερό. Πάρε μπάλα, βάλε γκολ. Αλλού κοίταγε, αλαγκάλεις. Αλλού κοίταγε, αλλού πήγε μπάλα. Ναι. Το θέμα είναι, ρε Γιώργο, δεν μπορώ να καταλάβω. Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Τι ποια είναι η δουλειά σου, Ιωαννίδη, να βάζεις γκολ. Γιατί δεν βάζεις γκολ, ρε Ιωαννίδη. Δηλαδή είναι απίστευτο. Μου λες εσύ προηγουμένως ο Ούγγρος, έλα μωρέ, δεν έκανε και τίποτα. Τρίχες κατσάρες. Αφού και ο Σπόρα και ο Ιωαννίδης μέσα στην περιοχή, μέσα στη μικρή περιοχή. Δεν θα βάλουμε. Κάνουν τα γκολ. Καταλαβες, γιατί η διαφορά. Ο Ούγγρος, δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο τι θα παίξει, τι θα κάνει, τι θα προσφέρει. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μπορούν τόσο δύσκολο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν χθες. Και που τσίκι τσίκι τσούκου τσούκου με το άγχος, μη γίνει καμιά στραβιά. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, όλο το γήπεδο, μόλις πήγε να αποβληθεί αυτός της Λαμίας. Όχι, ρε πούστηλε, μην τον ευγάζει. Μιλάμε, μα το Χριστό σου μιλάω. Φοβόμαστε, μην μείνει με 10 η Λαμία και γίνει κανένα πατατράκ έτσι όπως έγινε με τον Λόφι. Κατάλαβες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το ρίχνουμε λοιπόν στην Καντεμιά, στην Κίνια. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, θα σου πω κάτι. Ναι. Είσαι απαράδεκτος. Την Παρασκευή το βράδυ, Ολυμπιακοί, αεξίδες Παναθηναϊκοί, λέγανε όλοι πού είναι ο Μπιλ Μπαϊτάξη. Είσαι απαράδεκτος. Σου μιλάω ειλικρινά, είσαι απαράδεκτος. Σε έχουμε κάνει μάγκα και εσύ. Ρε Γιώργο, δεν υποτίμησα τη βραδιά και τη φάση. Αφού με ξέρεις ότι εγώ είμαι απλός άνθρωπος. Το ίδιο όλοι και Παναθηναϊκοί και όλοι ζητάγανε τον Θοδωρή. Πού είναι ο Θοδωράκης, πού είναι ο Θοδωράκης και ο Θοδωράκης αλώνιζε. Ρε Θοδωράκη, ίδιος με τον Μπιλ Μπαϊτάξη. Ρε Γιώργο, δεν το έκανα. Ρε Γιώργο, δεν είχα όρεξη. Δεν έχω όρεξη. Δεν πάει καλά αυτή η πουτάνα η ομάδα μου. Δεν μπορώ κι εγώ. Δηλαδή δεν έχω το κέφι, ρε Γιώργο. Κατάλαβες. Για μπαμπαούτες. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάντα μαζί μας η Betson. Τα λέμε αύριο στις 4. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.